Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξελίξει εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας για να δούμε θέματα που αφορούν το επιμελητήριο Καβάλας, που μας έκανε αρκετές εκπομπές, παρακολούθησε από κοντά αυτή την εκλογική διαδικασία. Υπήρξαν μεγάλες εντάσεις, υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες, κατάθεση απόψεων, όλα αυτά βέβαια γίνανε πρώτων εκλογών. Σας είχαμε πει ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα πέσουν οι τόνοι, θα έχουμε τη δυνατότητα ήρεμα να συζητήσουμε για το τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί πάντα όπως ξέρετε οι εκλογές τελειώνουν, το κουρνιαχτό αυτό κατακάθεται και μετά βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τις επιλογές τους, έκριναν, ψήφισαν. Ο πρόεδρος είναι ο Μάρκος ο Δέμπας για τα επόμενα 4 χρόνια, δεν είναι κύριε Δέμπας, καλωσορίζω. Ακριβώς, να είστε καλά. Για τα επόμενα 4 χρόνια. Η επιχειρηματική πρωτοβουλία κατάλαβε μια αυτοδύναμη παρουσία πλέον έχει στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Και οι άλλες, οι δύο οι παρατάξεις του κυρίου Ζεσίμου και του κυρίου Παπαδόπουλου, οι οποίες έχουν την εκπροσώπηση. Πριν μπούμε στα αυτά, νομίζω ότι ήταν μια από τις πλέον ταραχώδεις να μείνει στην ιστορία προεκλογική περίοδο, κύριε Δέμπα. Το λέω τώρα που κατακάθισαν πλέον όλα αυτά. Και δεν ξέρω αν αυτό ενδεχομένως στην πορεία αυλυνθεί και βρεθούν διεύλοι επικοινωνίας και συνεργασίας. Και ενδεχομένως όποιοι έκαναν λάθη, γιατί ξέρετε, σε μια προεκλογική περίοδο όλοι νομίζω ότι μπορούν να κάνουν λάθη πάνω στην ένταση, να λεχθούν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λεχθούν ή να παρεξηγηθούν ή να με λάθος έννοια ή κακή ερμηνεία από κάποιους ή κάποιος τα αρπάζει και τα κάνει όπως θέλει, θα είναι γνωστά στις εκλογές. Πώς διαδραματίζεται αυτό το σκηνικό, γιατί το άφησα ένα χρονικό διάστημα για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αυτά. Εντάξει, όπως είπατε, πραγματικά σε έναν προεκλογικό αγώνα, ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του και κινείται ανάλογα, πιστεύοντας ότι με την Α ή Β γραμμή που θα χαράξει μπορεί να πετύχει κάποιους στόχους. Αυτό το ζήσαμε σε αυτές τις εκλογές. Είδαμε δηλαδή κάποιες πρακτικές, για μένα πρακτικές σχεδιασμένες, μεθοδευμένες, που είχαν στόχο μία ένταση, μία προσωπική επίθεση, μία κόντρα, και όχι επί της ουσίας κάποιων πραγμάτων που και εμείς τουλάχιστον θέλαμε εκεί να πάμε την κουβέντα. Βέβαια, αυτό τελείωσε. Πλέον πραγματικά βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας έχει στη διοίκηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς ο οποιοσδήποτε πρόεδρος ή οποιαδήποτε διοίκηση πρέπει να ξεχάσει σύντομα και όσο πιο γρήγορα γίνεται την οποιαδήποτε προεκλογική περίοδο. Γιατί τουλάχιστον, όπως έλεγα και εγώ και ο συνδυασμός μου την περίοδο των εκλογών, ότι ο εχθρός μας, το πρόβλημά μας, δεν είναι η διοίκηση και τα πρόσωπα του μελητηρίου, είναι αυτά τα οποία γίνονται εκτός. Αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι δημιουργούν προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, στον επιχειρηματία της Καβάλας και της χώρας μας γενικότερα, άρα εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Επομένως, όσο πιο γρήγορα και εμείς, αλλά και οι άλλοι δύο συνδυασμοί, ξεχάσουν, παραμερίσουν και αποδεχτούν, θα λέγαμε, και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που μας έδωσε την πλειοψηφία και αποφασίσουμε να μαζί από κοινού να βρούμε λύσεις, να έχουμε προτάσεις, να έχουμε θέσεις, να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία λέγαμε όλοι οι συνδυασμοί, γιατί και μέσα από την κόντρα πάντα πήραν και κάποιες προτάσεις και ιδέες, τότε θα είναι για το καλό όλο μας. Εμείς πάντως, όπως και να έχει, ως διοίκηση, από την πρώτη μέρα έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου. Πιστεύω ότι μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε κάνει, θα λέγαμε, κινήσεις που έχουν αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον του επιμελητηρίου και αυτό θα το συνεχίσουμε. Για να μείνω στο προηγούμενο, είδα, ας πούμε, παρουσία δικηγόρου να γίνεται οι εκλογές μετά την επόμενη μέρα, το οποίο το έχω ξαναδεί αυτό, κύριε Δεμάτσο. Αυτό είναι κρίμα. Αυτό πραγματικά δεν μας τιμά. Και αυτό με ποια έννοια. Πώς έγινε και γιατί έγινε, για να το καταλάβω και ο κόσμος. Οι δικηγόροι πώς βρέθηκαν εκεί, ποιος τους ζήτησε να έρθουν? Οι δύο συνδυασμοί τουλάχιστον ήρθαν με δύο δικηγόρους, ένα δικηγόρο καθένας, και φυσικά και εμείς σαν επιμελητήριο, σαν διοίκηση, γνωρίζοντας το πώς πρόκειται να κινηθεί ο καθένας, ζητήσαμε και εμείς σαν διοίκηση να υπάρχει ένας νομικός ο οποίος να πει τη γνώμη του, όπως και τελικά έγινε. Γιατί αυτό έγινε σε άλλο επιμελητήριο της χώρας. Γνωρίζαμε ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο, γνωρίζαμε ότι
οι δύο συνδυασμοί θέλανε να έχουν μία συγκεκριμένη τακτική και πρακτική, όπως και αποδείχτηκε. Δεν έγινε σε κανένα άλλο από τα 59 επιμελητήρια. Μόνο στο επιμελητήριο της Καβάλας στήθηκε κάλπη για εκλογές προέδρων τμήματων. Δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε και εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί. Πάντοτε υπήρχε μία σύμπνοια, υπήρχε μία πρόταση της διοίκησης και πιθανόν με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ίσως κάποιων προσώπων να κατέληγε κάπου. Και όπως αυτή και δεν κατέληξε. Όπως αυτή την πρωτοβουλία. Και αυτό από ό,τι ξέρω δεν κατέληξε αυτή η ιστορία. Δεν τελείωσε έτσι. Δεν βρισκόμαστε τόσο. Ακόμα έχουμε, κάναμε για δύο τμήματα του τουρισμού και της μεταποίησης. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και προχθές μας ήρθε, γιατί στο τέλος με δικιά μας πρωτοβουλία έστειλα επιστολή στο Υπουργείο, ζητώντας, επειδή αυτό δεν γίνεται να έχουμε συνεχώς κάλπες και να λέμε 1-1, 3-3 και θα συνεχίζεται ΣΑΗ, ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας διευκρινίσει ποια είναι από εδώ και πέρα η διαδικασία. Ήρθε χθες επιστολή, η οποία λέει, αφού δεν τα βρίσκεται, κλήρωση. Τελικά θα γίνει κλήρωση. Θα γίνει κλήρωση. Στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Θα με επιτρέψετε όμως να πω ότι δεν είναι δίκαιο με ποια είναι το λέω. Ο νόμος, και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα είστε στη Γενική Συνέλευση της, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα πρέπει να έχει ένα καθαρό πλαίσιο, το οποίο δεν μπορεί να μπαίνει στην τύχη από τη στιγμή που έχουμε γίνει εκλογές και ο καθένας έχει πάρει τη σειρά του, έτσι. Έχει πάρει το πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο αριθμός των σταυρών προτιμήσεως ο κάθε σύμβουλος. Υπάρχει δηλαδή για τον καθένα η δύναμη την οποία αυτή επέλεξε. Και εγώ τώρα δεν μιλάω για το επιμελητήριο της Καβάλας. Δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Και είναι αδυναμία του νόμου ότι τόσο καιρό αυτό το θέμα δεν έληξε. Έπρεπε να γίνει επιστολή και να υπάρξει αυτή η απάντηση που μας περιγράψετε. Που αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, παντελώς άδικη. Μα φυσικά και είναι άδικη. Όταν εδώ υποτίθεται σε ένα τμήμα της μεταποίησης που έχουν εκλεγεί 6 άνθρωποι, 3 από το δικό μου συνδυασμό, 2 από το συνδυασμό του κυρίου Ζησίμου και 1 από το συνδυασμό του κυρίου Παπαδόπουλου, όπου προτείνω, γιατί εγώ όταν έγινε η διαδικασία προσπάθησα να βρω μια συνενετική λύση. Μάλιστα, στο τμήμα των υπηρεσιών πρότεινα ως πρόεδρος να είναι ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος είναι από το συνδυασμό του κυρίου Ζησίμου. Στο εμπορικό τμήμα προτείναμε ο συνδυασμός μας να είναι ο κύριος Ζησίμου, να τον ψηφίσουμε και εμείς ως πρόεδρο. Και από εκεί και πέρα είπαμε, έτσι κι αλλιώς στο εξαγωγικό ένας ήταν από το δικό μας συνδυασμό, τελείωσε. Όσον αφορά το τμήμα της μεταποίησης, που είμαστε 3-3, πρότεινα τον κύριο Χατζησάβα, ο οποίος νεαρός άνθρωπος, πρώτη φορά που κατέβαινε, βγήκε πρώτος όλων με 290 σταυρούς από μια περιοχή του Παγκαίου, από την Ελευθερούπολη, άρα όχι μέσα από την πόλη. Στο ίδιο στο τουριστικό, πρώτος βγαίνει ο κύριος Φραγκιόγλου και μάλιστα όταν είδα ότι υπήρχε αυτή η κόντρα, τουλάχιστον σε αυτό το τουριστικό, λέω, μπορεί να είναι, αν θέλετε, επομένως, 2 χρόνια ο κύριος Φραγκιόγλου, 2 χρόνια ο κύριος Μπίλιας. Και παίξαμε μετά στην Κολοκυθιά, όχι να είναι πρώτα 2 χρόνια ο κύριος Μπίλιας και όχι 2 χρόνια ο κύριος Φραγκιόγλου. Γελοιότητες για μένα. Είμαστε πλέον επιχειρηματίες, σοβαροί άνθρωποι, που δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και μικρότητες, πιθανόν νομίζοντας ότι έτσι θα υποβαθμιστεί ο ρόλος ο δικός μας, ο ρόλος της διοίκησης που μόλις πρόσφατα έχει εκλεγεί. Και να σας πω κιόλας, και ο ρόλος των προέδρων των τμήματων περισσότερο είναι μια τιμητική θέση. Δεν έχει εκτελεστική. Κάτι το εκτελεστικό, κάτι το ενεργό. Ασχέτως αν εμείς πραγματικά αυτόν τον ρόλο βέβαια θα θέλουμε τον αναβαθμίσουμε. Αλλά όταν επομένως λέμε ότι ξεχνάμε την εκλογική διαδικασία, θέλουμε να πάμε σε ένα τραπέζι με σύμπνοια και συνένεση, εγώ τουλάχιστον βλέπω από τους άλλους δύο συναδέλφους ότι δυστυχώς αυτή η σύμπνοια και η συνένεση δεν υπάρχει. Πιστεύω και ελπίζω στη συνέχεια να έρθει και αυτοί, να καταλάβουν όλοι τους ότι μέσα από μια καλή συνεννόηση όλων μας, γιατί έτσι κι αλλιώς 11-10 είμαστε, σοβαρές και τρελές αποφάσεις, δεν παίρνει το επιμελητήριο. Άντε να έχουμε ένα-δύο θέματα, τα οποία θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Επομένως, η συνένεση για το καλό του επιχειρηματία πρέπει να είναι από όλους μας. Κανένας δεν πάει χαμένος. Μάλιστα. Το συμπέρασμα πάνω και κλείνοντας αυτό το πρώτο κεφάλαιο είναι ότι δεν μειώθηκε ούτε η ένταση ούτε τα προβλήματα. Διότι αν είχαν μειωθεί αυτά τα οποία τώρα μου λέτε, δεν τα κουβεντιάζαμε τόση ώρα. Φυσικά. Θα ήταν λυμμένα, θα ήταν τακτοποιημένα και κοινή συνενέση και οι τρεις επικεφαλείς θα είχατε βρει ένα κοινό βηματισμό. Δεν νομίζω ότι είχατε να μοιράσετε
ούτε το σχέδιο ΑΝΑΝ πώς θα γίνει για την Κύπρο, ούτε για την ονοματοδοσία των Σκοπίων. Ακριβώς. Πολύ πιο απλά ζητήματα τώρα, τα οποία κακώς και τόση ώρα τα... Το αν θα κάνουμε ένα, ξέρω εγώ, αν θα ενισχύσουμε έναν φορέα που θα κάνει μια εκδήλωση, είτε λέγεται το Ersi Show, είτε λέγεται η Λευκή Νύχτα, είτε λέγεται μια εκδήλωση ενός άλλου περιφερειακού μας οργάνου, είτε αν θα πάμε σε 2-3 εκθέσεις και το τι κοστολόγια θα έχουμε, είτε θα κάνουμε μια ημερία, 2 εκδηλώσεις. Αυτή είναι η κύρια βαρύτητα ενός επιμελητηρίου. Το αν θα ξεσηκώσουμε τον κόσμο, αν θα κάνουμε παραστάσεις για το φορολογικό ασφαλιστικό, το τι γίνεται με την αεροπορική σύνδεση της Καβάλας, το τι γίνεται με το τραπεζικό μας σύστημα. Αυτά είναι τα οποία θα δραστηριοποιηθούμε. Και αυτά είναι τα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε και τεράστιες διαφορές. Δεν έχουμε καμιά διαφορά. Έχουμε συζητήσει και μαζί και με τους έτερους υποψηφίους προέδρους ότι προεκλογικά το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητες και τι σημαίνει επιμελητήριο και τι σημαίνει πρόεδρος επιμελητηρίου. Δεν γίνεται ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί άξονα για έναν υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Mm-hmm. Πρέπει πάντα δηλαδή να είμαστε στο πλαίσιο απέναντι σε αυτούς που απευθυνόμαστε. Και εσείς δεν απευθύνεστε στους 120.000 πολίτες του νομού Καβάλας. Απευθύνεστε σε 10.000 σε ένα συγκεκριμένο κόσμο, ο οποίος ναι, γνωρίζει το θέμα από την δική του σκοπιά, όπως δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια εξαγγελία. Γι' αυτό υπήρξαν οι όποιες υπερβολές, που μέσα όμως και από τις υπερβολές, σωστά το επισημάνατε, ελέγχθησαν και μεταξύ σας και πράγματα που μπορεί να συνάδουν ιδέες των άλλων. Αλλά αντιλαμβάνομαι, και αν θέλετε διορθώστε με, ότι δεν βλέπω κοινό βηματισμό από κοινού υλοποίηση. Γιατί έλεγε εδώ και ο Κίμωνο Παπαδόπουλος να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς, ώστε μαζί μετά αυτό κτλ. Δεν βλέπουμε όμως ότι να υπάρχει μια συνένεση ότι όλοι μαζί οι εκλογές τελειώσαν, προχωράμε όλοι μαζί, και όταν ξαναρθεί η ώρα των εκλογών, ξαναπλακωνόμαστε. Αλλά δεν το βλέπω αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει προς στιγμής τουλάχιστον αυτή η συνένεση. Και μάλιστα ίσα βλέπουμε αυτό το οποίο είχε υποθεί και είχε παρεξηγηθεί από κάποιους τα συγκοινωνούντα δοχεία που είχα πει, ότι ουσιαστικά βλέπουμε μία σύμπλευση σε μία κοινή αντιπολίτευση, να το πω έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μία συσπήρωση δύο συνδυασμών εναντίον ενός συνδυασμού ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία, έχει τη διοίκηση και θέλει να κάνει 5 πράγματα. Τα οποία σας είπα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, ουσιαστικά από την 1η Ιανουαρίου, έχουμε ξεκινήσει με σοβαρότητα, με στόχευση, αυτά τα οποία λέγαμε ήδη μέσα στις πρώτες 40 ημέρες, να έχουμε μια πολύ μεγάλη απεικόνηση και μια πολύ μεγάλη απήχηση. Και αυτή θα είναι η απάντηση σε όποιους έρχονται να αμφισβητήσουν κάποια πράγματα. Και αυτή θα είναι η απάντηση, και θα έλεγα και στον επιχειρηματικό κόσμο, ότι τέτοια στοιχεία και τέτοιες αντιδράσεις θα πρέπει να τα απομονώσουμε. Η διοικητικά συμβούλια έγινε ένα μέχρι από το... Όχι, έχουν γίνει 3 διοικητικά συμβούλια. Ουσιαστικά βέβαια τα 2 ήταν για εκλογή, για αρχαιρεσίες και τα λοιπά. Στα 2 τώρα... υπήρξε ομοφωνία, υπήρξαν μειοψηφοί. Πώς διαμορφώθηκε? Πάντοτε, όλα ήταν 11-10. 11-10. Δεν υπήρχε δηλαδή ομόφωνο... σχεδόν πουθενά, από όσο θυμάμαι, σε κανένα θέμα δεν υπήρξε ομοφωνία. Σε όλα υπήρξαν διαφορετικές αντιδράσεις, εκτός φυσικά κάποιων που ήταν δια νόμου. Ότι για παράδειγμα στις εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αυτοί πρέπει να μας εκπροσωπήσουν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ή ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πρέπει να είναι εκπρόσωποι, πάλι υπήρξε μια πρόταση η οποία δεν ήταν εφικτή με βάση τον νόμο για το ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή συνεχώς σε όλα να υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Εδώ ακόμα. Πάνω σε αντιπολίτευση είναι παρούσα, συμμετέχει σε συμβουλία στα πρώτα 3 που μου λέτε. Αυτό είναι θετικό βέβαια. Είναι παρούσα. Δεν σας κρύβω ότι έχουν κάνει και κάποιες προτάσεις, έστω οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά γίνονται επί της ουσίας ή απλώς γίνονται για να πούμε ότι κάναμε κάποιες προτάσεις. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως διοίκηση όλες τις προτάσεις από όπου και αν έρχονται, είτε είναι μέσα από τα 21 μέλη της διοίκησης, είτε είναι και εκτός από τη διοίκηση, γιατί μας έρχονται και προτάσεις από συλλόγους, από φορείς, από υποψηφίους που λένε κάποιες σκέψεις. Όλες οι προτάσεις είναι, αναλύονται, παρουσιάζονται και αναλόγως θα πάρουν την πορεία τους. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αποκλείσουμε κανέναν. Τα πάντα θα ακούγονται, εφόσον είναι εφικτά, είναι σωστά, είναι μέσα στο πλαίσιο που πραγματικά θα βοηθήσουν το επιμελητήριο και την Καβάλα, τότε πραγματικά θα εφαρμοστούν όλα.
δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν θα έχω καμία, θα λέγαμε, φοβία το να πω, α, επειδή το είπε ο Κίμωνας ή το επειδή το είπε ο Ζησίμου, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Από θέσεις προτάσεις είναι κάτι υλοποιήσουμε που το βάλετε ενδεχομένως σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο προς εφαρμογή. Mm-hmm. Από τις προτάσεις αντιπολιτεύσεων. Κοιτάξτε, ένα το οποίο έτσι μας έχει μείνει, γιατί και εμείς το θέλαμε, είναι, θα λέγαμε, το live streaming όπως έχει μείνει. Μια ζωντανή παρουσίαση των δρόμενων μέσα στην αίθουσα του επιμελητηρίου που έχει σχέση με ημερίδες, με επιμορφωτικά σεμινάρια, ακόμα και για τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια. Αυτά ακόμα να υπάρχει δυνατότητα. Έστω και εξ αποστάσεως, όποιος επιχειρηματίας θέλει να μπαίνει μέσα στο site ή με ποιον τρόπο θα μας προτείνουν οι ειδικοί. Ήδη έχουμε προσκαλέσει 3-4 τοπικές επιχειρήσεις να μας πούνε την πρότασή τους και τα κοστολόγια τους και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί. Το ίδιο θα γίνει και σε περιπτώσεις που μας έχουν έρθει κατά καιρούς και για τον τουρισμό, για δράσεις προβολής, για τουριστικές εκθέσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν θα αποκλείσουμε τίποτα εφόσον θα προάγει το επιμελητήριο και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Στη σκέψη σας είναι ενδεχομένως να υπάρχουν ζωντανές μεταδόσεις των διοικητικών συμβουλίων? Είναι μία από τις σκέψεις, αν και θα έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς τα διοικητικά μας συμβούλια είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά θα γίνει. Αλλά εγώ που μένω στα λιμενάρια, δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο. Με την έννοια ότι και τα δύο τοπικά κανάλια, περιφερειακά κανάλια, και όλοι οι δημοσιογράφοι και όποιος θέλει να παρακολουθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Δεν είναι κλειστές οι συνεδριάσεις μας. Επομένως, έτσι και αλλιώς, πάντοτε τύχαιναν της πλήρους δημοσιότητας. Ποτέ δεν ήμασταν ένα κλειστό κλαμπ και αποφασίζαμε και κλεισμένων των θυρών. Τώρα, το ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πιθανόν και αυτές οι συνεδριάσεις να είναι ανοιχτές, αυτό είναι θέμα απόφασης που θα πάρουμε σαν διοίκηση. Έχετε στις σκέψεις να γίνουν κάποια φόρουμ αναδήμους όπως για να γίνει κουβέντες, προτάσεις από τους επιχειρηματίες και να δοθεί μια περαιτέρω όθηση στο ζήτημα αυτό? Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι πραγματικά ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που θέσαμε ήδη στις συναντήσεις που είχαμε με την Δήμαρχο Καβάλας, με τον Δήμαρχο Παγκαίου και τον Δήμαρχο Νέστου. Επίκειται στο επόμενο διάστημα να έχουμε και με τον Δήμαρχο Θάσου τη συνάντηση. Ένα από τα 3-4 σοβαρά θέματα που θίξαμε και θέλαμε ήταν η δημιουργία αυτών των αναπτυξιακών φόρουμ σε κάθε περιοχή. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να επικεντρωθούμε μόνο στην Καβάλα σαν Δήμος, αλλά ανοίγουμε, θα λέγαμε, τη βεντάλια σε όλες τις περιοχές. Γιατί έχουμε πλέον δει και από την εμπειρία ότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητάς της. Και για παράδειγμα στο Δήμο. Με τη Θάσο, είπατε, έχετε κρεμότητα να συναντηθείτε προσεχώς με τον Δήμαρχο της Θάσος. Εκτιμώ ίσως και την επόμενη εβδομάδα, γιατί όλο αυτό το διάστημα, όχι εκθέσεις, όχι εκλογές στην Κεντρική Ένωση, όχι. Και γενικότερα με τους δημάρχους. Εσείς μετήχατε σε εκθέσεις αυτό το διάστημα, πήρατε αποφάσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις? Βεβαίως. Ήταν μια πολύ. Καταρχήν, η πρώτη απόφαση που πήραμε σαν διοίκηση ήταν η συμμετοχή στην έκθεση των Βρυξελών του Βελγίου. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ σωστή απόφαση. Κυρίως έγινε και σε συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες που έχουν και μας βοηθήσανε στο στήσιμο, στην παρουσία εκεί στο περιπτέρου. Αν είδατε κι εσείς, η ίδια η υπουργός ήταν παρούσα στο περίπτερό μας, η ίδια έκανε παρουσίαση ιδιαίτερα για το νησί της Θάσου και αυτό πραγματικά τίμησε και τη δική μας παρουσία εκεί και φυσικά ανέβασε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή αυτή στην έκθεση. Και πραγματικά συγχαίρω και τους ανθρώπους που πήγανε απάνω, που κάνανε μια φανταστική δουλειά, μας έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και φυσικά μια γραμμή, μια αγορά που από φέτος ξεκινάει η αεροπορική σύνδεση 2 πτήσεις την εβδομάδα απευθείας Βρυξέλλες Καβάλα, όπου αυτό ακριβώς θέλαμε να εκμεταλλευτούμε. Επομένως, μια πρώτη κίνηση ήταν αυτή. Από εκεί και πέρα συμμετέχουμε. Αυτό με τι εταιρεία είναι η απευθείας γραμμή? Με την η TUI είναι η εταιρεία, θα λέγαμε η ταξιδιωτική, ας το πούμε έτσι, η οποία θα κατεβάσει 2 αεροπλάνα την εβδομάδα στην περιοχή μας. Μέρες? Αν δεν κάνω λάθος, είναι Τρίτη-Πέμπτη. Χωρίς να είμαι βέβαιος, γιατί έτσι κι αλλιώς θα προσδιοριστεί νομίζω από τον Απρίλιο-Μάιο, αρχές Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πτήσεις. Και είναι το θετικό επίσης ότι θα έχει τη δυνατότητα αυτές που λέμε τις low cost πτήσεις, που μας ενδιαφέρει ότι θα έρχονται και
ουσιαστικά τουρίστες που δεν θα είναι μέσα σε πακέτα μόνο. Μπορούν από μόνοι τους να έχουν την φθηνή αεροπορική πτήση και από εκεί και πέρα να κλείσουν μόνοι τους ξενοδοχείο, δηλαδή όχι μόνο στη Θάσο, αλλά και στην Καβάλα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Που αυτό θα θέλουμε, είναι το επόμενο μας σχέδιο και επόμενες αγορές στόχος είναι το Ισραήλ και η Κύπρος. Εμείς θα επιδιώξουμε όχι μόνο τις κλασικές αγορές που έχουμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, που έτσι και αλλιώς Σερβία, που πηγαίνουμε και σε αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες μάλιστα ήδη από αύριο, Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, Βουκουρέστη και Βελιγράδι, ουσιαστικά μέσω του περιπτέρου της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμμετέχει και το επιμελητήριο. Έχουμε στείλει υλικό, έχουμε κάνει πρόσκληση στους επιχειρηματίες μας να επισκεφτούν εκεί την περιοχή. Βέβαια και λόγω του ότι είμαστε μια καινούρια διοίκηση και δεν μπορούσαμε να πάρουμε και νωρίτερα απόφαση για να βοηθούσαμε ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματίες με στοχευμένες συναντήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά στόχος μας είναι τον τουρισμό, το βλέπουμε πολύ σοβαρά. Ήδη μέσω του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου που συμμετέχει ενεργά και μαζί με τον Δήμο Θάσου είμαστε οι δύο βασικοί πυλώνες αυτού του οργανισμού. Ετοιμάζεται μία μελέτη τουριστική η οποία θα μας παρουσιαστεί στις αρχές Απριλίου από τους μελετητές για το τουριστικό γίγνεσθε του νησιού και ποιες αγορές θα πρέπει να στοχεύσουμε. Το ίδιο σκεφτόμαστε και θέλουμε να κάνουμε και για την Καβάλα αλλά και γενικότερα για την ενότητα της Καβάλας, Καβάλας Θάσου, και μάλιστα στη συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, πριν από μερικές ημέρες, ζητήσαμε να μας χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη και υποσχέθηκε ότι θα βρει τους πόρους να μας χρηματοδοτήσει, έτσι ώστε πραγματικά να στοχεύσουμε σε νέες αγορές, όπου μαζί με το Υπουργείο, μαζί με τον ΕΟΤ, δεν θα μείνουμε μόνο, όπως σας είπα, στις κλασικές αγορές. Μας ενδιαφέρει το Ισραήλ, μας ενδιαφέρει η Κύπρος, μας ενδιαφέρουν οι βόρειο-ανατολικές περιοχές, όπως Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία, και νομίζω ότι μέσα από αυτό τον στόχο θα βοηθήσουμε καταρχήν και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε τουλάχιστον στο επιρροτικό κομμάτι σοβαρή έλλειψη κλινών. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια πολύ πρόχειρη μελέτη που έχουμε δει και 10.000 κλίνες να είχε η Καβάλα θα μπορούσε κάλλιστα να τις καλύψει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα προσελκύσουμε και επενδύσεις. Η Θάσος αυτή τη στιγμή πιθανόν ξεπερνάει και τις 25.000 κλίνες. Όταν η Καβάλα. Το δίμηνο πάνω, σαν έχει και 30 και 35, και εκεί θα γέμιζε. Σίγουρα. Ιούλιο-Αύγουστο, μιλάω έτσι. Και εκεί ακριβώς έρχεται λίγο αυτό το κομμάτι που λέμε της Airbnb, που εν μέρει έχει έρθει και έχει καλύψει κάποια τέτοια κενά. Αλλά τουλάχιστον το κομμάτι του Ιούλιος-Αύγουστος και πλέον και Σεπτέμβριος βλέπουμε ότι είναι γεμάτα. Και φυσικά ένας επόμενος στόχος είναι ο εναλλακτικός τουρισμός. Βέβαια, εδώ θα να σας ρωτήσω κάτι. Κατά πόσο σας προβληματίζει, γιατί εδώ που να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν μια επένδυση, έχουν πάρει ένα δάνειο, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, στις εφορές κτλ. Το ότι έρχονται πάρα πολλοί και νοικιάζουν τα σπίτια τους μαύρα. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί από τη δική σας πλευρά να το εξαλείψετε, διότι είναι αθύμητος ο ανταγωνισμός απέναντι σε αυτόν τον σοβαρό τον άνθρωπο, τον επιχειρηματία που έχει κάνει τις επενδύσεις του. Δεν είναι, το έχω ακούσει από πολλούς, μου λένε ότι είναι πολύ άδικο. Να έχει ο Μάρκος ένα πολύ ωραίο σπίτι, να τον νοικιάζει 40 μέρες το καλοκαίρι, επί 100 ξέρω εγώ, ευρώ και να παίρνει μαύρα 4.000 ευρώ. Ενώ εμείς λέει αντιθέτως που έχουμε κάνει τις επενδύσεις και. Δεν είναι μόνο τα μαύρα, είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα μαύρα, είναι και το τι ποιότητα παρέχεται. Μα δεν ελέγχεται από κανέναν, κύριε Δεμπά. Αυτό γιατί δεν υπάρχει. Είναι μάλιστα και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τους ξενοδόχους και με τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θίγεται. Βέβαια, στην περιοχή μας, κυρίως στο νησί της Θάσου, επειδή δεν υπάρχουν, θα λέγαμε, πολλές τουριστικές κατοικίες, ενώ αντίστοιχα στη Χαλκιδική ή και στην Καβάλα ακόμα. Αυτή τη στιγμή στην Καβάλα οι πρωταθλητές είναι η περιοχή του Παγκαίου. Δηλαδή Η περιοχή Ηρακλίτσα, Πέραμος. Παλιό Ηρακλίτσα, Πέραμος, νομίζω είναι οι πρωταθλητές του Μαύρου που αν ελεγχθούν θα κάνουν μεγάλες. Ενώ στη Θάσο δεν συναντάμε τέτοια φαινόμενα γιατί δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες κατοικίες. Είναι πολύ μικρό, είναι ελάχιστο πολύ, το ποσοστό. Πολύ μικρό. Βέβαια, επειδή και στις κουβέντες που έχουμε κάνει, αλλά το έχουμε δει και, πάμε και ο πρόεδρος των ξενοδόχων, κ. Μιτζάλης, το έχει πει ότι προς στιγμής, ας το πω έτσι, δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ.
γιατί δεν πειράζει το δικό μας κομμάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί εμείς τι λέμε από εδώ και πέρα, πρέπει να δούμε και τον ποιοτικό τουρισμό. Πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητά μας. Κάποιος να ζητήσει από κάπου εξηγήσεις, αλλά αν είναι κάτι όλα μαύρα και αυτά, από ποιο να ζητήσει εξηγήσεις. Επομένως, εμείς τουλάχιστον ακόμα και στην κατεύθυνση προς το Υπουργείο, είναι ότι ακόμα και αυτό το φαινόμενο, γιατί πλέον πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι κάτι το οποίο. Είναι, πιστεύετε, εύκολο να αντιμετωπιστεί, κύριε Δέμπα, αυτό? Πιστεύω ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν μπορεί να γίνει κάλλιστα, όπως τουλάχιστον προβλέπει και ο νέος νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε, το ουσιαστικά να υπάρχει, όπως παίρνει σήμα ΕΟΤ ένα τουριστικό κατάλημα, έτσι να παίρνει και ένα σήμα το σπίτι το οποίο επιθυμεί ο άλλος να τον νοικιάσει. Επομένως, πρώτον. Όχι, άλλο θέλω να πω ότι αυτοί δεν βάζουν κάποιες αγγελίες, δεν βάζουν αυτά. Δηλαδή, ο έλεγχος γίνεται μέσω από αυτό. Φυσικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια αγγελία. Όπως είναι ο κύριος Παπαδημητρόπουλος. Πολύ και βλέπω τον κύριο Παπαδημητρόπουλος. Mm-hmm. Ψάχνω να βρω τη λίστα που έχει βγάλει στην αγγελία το σπίτι του, ξέρω εγώ. Και βλέπω και κάτι, ξέρετε, αγγελίες για το μήνα, ξέρω εγώ, 30.000, για τις 10 μέρες 8.000. Μιλθώ να πω. Για βίλες, βέβαια, μιλάω για σοβαρά ποσά. Το οποίο αυτά δεν μπορούν να είναι αφορολόγητα. Είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός. Σίγουρα έτσι είναι. Το απλώς είναι εύκολο να ελεγχθεί, γιατί είναι εύκολο, όλα γίνονται έτσι ηλεκτρονικά. Όπως όταν έρχεται, δηλαδή, ότι πλέον κάποια ξενοδοχεία ή και τουριστικά καταλήματα φέτος το καλοκαίρι την πατήσανε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, και μάλιστα κάποια σφραγιστήκαν και για 48 ώρες στο νησί της Στάσου κτλ. Που μάλιστα τρέχανε οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι, τελευταία στιγμή να δουν τι θα περισσώσουν. Πολύ εύκολα. Έρχεται ο άλλος, γιατί πλέον το σύστημα υπάρχει, Booking.com. Εμείς έχουμε εδώ ότι έχετε 50 κρατήσεις μέσω του Booking. Δεν έχει δηλωθεί τίποτα. Πολύ εύκολο. Μάλιστα. Πλέον. Ξέρετε, πιο δύσκολη. Το ίδιο είναι και το Airbnb. Οι πιο δύσκολοι στην περιοχή του Παγκαίου να εντοπιστούν είναι οι Βούλγαροι. Οι οποίοι κατά 99%, επειδή έχουν μαύρα λεφτά όλοι αυτοί από εκεί, κινούνται μετρητά. Οπότε, με μαύρα λεφτά, μόνο με μετρητά, είναι δύσκολη να γίνει αυτή η διασταύρωση που λέτε. Όποιες περιπτώσεις και αν έχω ερευνήσει στην περιοχή του Παγκαίου, ναι, όλοι πληρώνουμε 500 άρεκα, παρακαλώ. Κάποιοι. Το περιβόητο, το οποίο θα καταργηθεί, ναι, τώρα, θα το κάνουν 200 άρεκα. Όλοι οι Βούλγαροι λοιπόν αυτοί έρχονται με το μαύρο, ναι, τους το χρήμα, γιατί δεν τα έχουν κάνει με τον υδρό τους αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Το 99% από αυτούς είναι ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά είναι, κάποιοι, ξέρουμε πώς κάνουν τα λεφτά τους όλοι αυτοί. Κάποιοι σίγουρα μπορούν να ξεφύγουν. Και θα ξεφύγουν. Εδώ παντού γίνεται αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να μην. Οι Βούλγαροι θα ξεφύγουν όλοι όμως. Αυτό είναι γίνει, το κακό. Να μην γίνει και σε αυτό το φαινόμενο. Εμάς σας είπα, δεν είναι μόνο το μαύρο χρήμα που, εν πάση περιπτώσει, είναι και του, θα λέγαμε, του κατασταλτικού κράτους να το ερευνήσει, να το ψάξει. Του οικονομικού εγκλήματος, έτσι, γιατί δεν υπάρχει πιο οικονομικό έγκλημα. Εγώ θα έλεγα, μας ενδιαφέρει και το ποιοτικό. Διότι δεν μπορεί δίπλα σε ένα τρίστερο, τετράστερο, πεντάστερο ξενοδοχείο που προσφέρει ψηλές υπηρεσίες να υπάρχουν και 5-10 σπίτια που παρέχουν μια κακής ποιότητας υπηρεσία. Να επιστρέψω λίγο στο αεροπορικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη σύνδεση που είπατε και ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Μέγας Αλέξανδρος, τι συνεπάγεται και τι σημαίνει για την περιοχή. Νομίζω όμως ότι και οι φωνές, οι οποίες έχω ακούσει εδώ πολλές φορές, και αρχικά, αν ξέρετε, ήμουν διστακτικός, αλλά τελικά βλέπω ότι είναι σωστές, που λένε ότι και ένα αεροδρόμιο στη Θάσο, πόσο θα άλλαζε άρδιν το χάρτη. Και το λέω αυτό και ήμουν επιφυλακτικός, διότι όταν κάθισα μετά και είδα πόσα νησιά έχουν αεροδρόμιο, είπαν ότι η Θάσο πρέπει να έχει αεροδρόμιο. Ναι. Διότι δεν είχα δει τον αρχικό χάρτη. Πόσα αεροδρόμια υπάρχουν στη χώρα μας. Και λέω, έχει δίκιο η Θάσο τελικά. Τα περισσότερα σχεδόν έχουν. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Τώρα μιλάμε για νησιά πολύ, 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 πολύ μικρά, τα οποία έχουν αεροδρόμιο. Πάρτε την Ικαρία. Ναι. Πάρτε ακόμα και τη Σκύρο ή ακόμα και τη Σκιάθο. Δηλαδή νησιά που είναι μικρότερα ή παρεμφερής εμβέλειας. Βέβαια κάποιοι υπάρχουν και εθνικοί λόγοι που είναι. Γίνανε. Εντάξει. Διότι αν δεν υπήρχε αεροδρόμιο, στο Καστελόριζο δεν υπήρχε αεροδρόμιο. Στη Σκιάθο για παράδειγμα, τι εθνική αναγκαιότητα? Όχι, δεν υπάρχει. Απέναντι είναι, ναι, ο Βόλος, υπάρχει και εκεί. Βέβαια, κοντινό αεροδρόμιο. Στη Σκιάθο υπάρχει το ζήτημα ότι η Θεσσαλία δεν έχει αεροδρόμιο πολιτικό. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι ίσως μπορούν προσγειώνονται. Εθνικό δεν υπάρχει. Ναι, είναι, εγώ σας λέω όμως ότι από εκεί και πέρα σίγουρα ένα αεροδρόμιο θα βοηθούσε, θα είχε, εν πάση περιπτώσει, μια διαφορετική εμβέλεια. Βέβαια, είμαστε, κακά τα ψέματα, από τα λίγα νησιά που ουσιαστικά σε 35-40 λεπτά, ναι, έχεις συνδεθεί. Ασχέτως αν γκρινιάζουμε. Αυτό είχα πει και εγώ, ξέρετε, ότι γιατί η Θάσος, αφού έχει τόσο πολύ κοντά το αεροδρόμιο,
Και τα επιχειρήματα που μου αντέτεινε ήταν ψάξε και δες τα αεροδρόμια της χώρας. Και εκεί το έψαξα και είδα ότι πούμε, ένα δικημένο μέρος που μας βλέπουν τώρα και οι φίλοι μου είναι η Σαμοθράκη, έτσι. Ναι, βέβαια. Σαμοθράκη δεν είναι Θάσος, είναι αδικημένο σε αυτό το ζήτημα. 3-4 δρομολόγια την ημέρα, με μια απόσταση που σχεδόν είναι στις 2 ώρες. Ξέρετε, τελευταία φορά που δεν έχω καιρό να πάω στη Σαμοθράκη, γιατί πήγαινα επί 17 συναπτάει τη συνέχεια, ήταν αυτό το ζήτημα, το αδιέξοδο ότι δεν γυρίζεις. Δηλαδή έπρεπε να φύγουμε, δεν υπάρχει πλοίο, δεν υπάρχει θέση, δεν υπάρχει το αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό το αδιέξοδο της Σαμοθράκης φέρνει διαρκώς το νησί σε μια απομόνωση. Αντιθέτως στη Θάσο που είναι σαν το αστικό αυτό, δηλαδή. Αυτό, ναι, το, αστικό, το καλοκαίρι δηλαδή αυτή η γραμμή της Κεραμωτής είναι σαν αστικό. Πάντως είναι ένα από τα θέματα τα οποία θίξαμε και στον Περιφερειάρχη και το συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο του Νέστου, το κομμάτι της βελτίωσης της οδικής σύνδεσης του κόμβου από την Εγνατία στο αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο στο λιμάνι της Κεραμωτής. Όπως επίσης και αυτό το οποίο έχει θιχτεί, ακόμα και το ίδιο το λιμάνι της Κεραμωτής, όπου πιθανόν θα χρειαστεί μια νέα προβλήτα σε ένα άλλο σημείο, που πιθανόν γιατί βλέπουμε ότι και η Κεραμωτή αρχίζει και αυτή και αναπτύσσεται τουριστικά, όπου όπως και εμείς, αν θυμάστε, είχαμε ουσιαστικά μέσα στην πόλη της Καβάλας το Πορθμίο από την από εδώ πλευρά και πήγε από την άλλη πλευρά εκτονώνοντας εν μέρη, αν θυμάστε, γιατί ένα πολύ ζωτικό σημείο της παραλιακής, όταν ερχόταν ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, υπήρχε ένα τρομακτικό μπλοκάρισμα. Άρα θα πρέπει να δούμε και κάποιες νέες συνθήκες που δημιουργούνται, έτσι ώστε να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα. Εφόσον δεν έχουμε αεροδρόμιο, θα πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς όλες τις υπόλοιπες υποδομές. Την προοπτική εσείς δεν τη βλέπετε να υπάρχει λιμάνι να γίνει και στο εμπορικό λιμάνι να γίνει και για τα ferry boat, δηλαδή να υπάρξει δυνατότητα να κοπεί και η Καβάλα και η Κεραμωτή και οι δύο οι γραμμές αυτές να κοπούν και να υπάρχει μία, να υπάρχει αστικό για αυτό που δεν έχει αυτοκίνητο, με αστικό, όχι υπεραστικό, Καβάλα να έρχεται στο λιμάνι Φίλιππος. Αυτό τι σημαίνει? Η Εγνατία είναι ένα χιλιόμετρο, άρα όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρεια Ελλάδα σε ένα λεπτό μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει ούτε σε πόλη, ούτε το πολύ επικίνδυνο και δύσκολο δρομολόγιο, γιατί από την Χρυσούπολη μέχρι την Κεραμωτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ο δρόμος. Το λέω στους οδηγούς που να είναι πολύ προσεκτικοί, είτε πάνω από πίσω από αγίασμα, είτε από μπροστά. Ο δρόμος είναι χειρότερα. Αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί. Ή να καταργήσουμε τη γραμμή, να την πάμε έξω. Είναι πρόταση ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί. Ό,τι και να γίνει. Το αεροδρόμιο δεν πρόκειται να κλείσει. Όχι, το αεροδρόμιο. Άρα, όπως και να το κάνουμε, από τον κόβο της Εγνατίας στο αεροδρόμιο, δεν είναι δρόμος αυτός. Από το αεροδρόμιο. Δεν είναι, συμφωνούμε, όλα είναι επικίνδυνα. Στην Κεραμωτή δεν είναι δρόμος αυτός. Άρα, αυτή η δρόμη που περνάει, σύμφωνα και με τα στοιχεία, πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες. Πρέπει να φτιαχτούν. Αυτό που σας ρώτησα δεν θα αυξήσει τον τουρισμό, αν υπάρχει μόνο μία γραμμή. Εδώ... Φίλιππος Θάσος, οπότε όλα εδώ τα αυτοκίνητα. Θέτεται θα... ένα δύσκολο θέμα. Εάν θα πρέπει να το δούμε σαν επιμελητήριο, θα σας έλεγα όχι. Με ποια είναι, με ποιο σκεπτικό. Με το σκεπτικό το ότι το καθαυτό λιμάνι μέσα στην πόλη της Καβάλας, ο εμπορικός κόσμος το θέλει. Μάλιστα. Το θέλει. Και γι' αυτό φωνάζουμε και γκρινιάζουμε να μην υποβαθμιστεί και άλλο η γραμμή Καβάλας Πρίνου. Εμείς θέλουμε να έρθει ο επισκέπτης μέσα. Θέλουμε να έρθει από τη Θάσο ο Θάσιος στην Καβάλα να έχει πρόσβαση πιο συχνή, να μπορεί να κάνει τις δουλειές του, γιατί είναι ένα διοικητικό κέντρο κιόλας. Αυτό μπορεί να γίνει με τα τέτοια. Έτσι, για να με τα δελφίνια. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, αν υπάρχει τακτικά δύο φορές δελφίνι. Όλοι οι Θάσοι και οι Καβαλιώτες θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ εύκολη και γρήγορη γραμμή. Αν το δούμε, από εκεί και πέρα τοπικιστικά και με την έννοια ότι ούτε στην Κεραμωτή πάει, ούτε στην Καβάλα πάει, θα μπορούσε να είναι μια λύση. Και εγώ το είπα πρακτικά. Πρακτικά τώρα. Ότι πρακτικά τώρα εσείς είστε στην Θεσσαλονίκη, ως παράδειγμα, έτσι. Και σκεφτόσασταν ότι πρέπει να κάνετε ή στην πόλη ή στα αυτά. Αντιθέτως από την Εγνατία ένα κρακ και δεν είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι και Θάσιος. Έχω σπίτι στο Θεολόγο. Η καταγωγή μου είναι από εκεί. Εγώ φεύγω από την Καβάλα, πηγαίνω στην Κεραμωτή, περνάω απέναντι και μετά κάνω και άλλα 55-60 χιλιόμετρα για να πάω στο Θεολόγο. Δηλαδή κάνω μια απίστευτη διαδρομή. Άρα, αν θα με ρωτούσε κάποιος, σαν πρακτικά Μάρκος, μιλάμε έτσι. Πρακτικά, θα έλεγα ναι, αυτή η λύση είναι λογική, ότι γλιτώνεις κάποια χιλιόμετρα, πιθανόν θα δυναμωθεί κι άλλο η γραμμή, είσαι και κοντά στην Καβάλα
και πιθανόν και κοντά στην Χρυσούπολη, γιατί και εκεί, είναι, και εκεί υπάρχει αγορά. Και εκεί θα υπάρξει αντίδραση, γιατί κάποιος ο οποίος κατεβαίνει στην Κεραμωτή, κάποιος ο οποίος περνάει από τη Χρυσούπολη, έστω και περαστικός διερχόμενος, πιθανόν κάπου θα σταματήσει. Θα βάλει βενζίνη, θα σταματήσει ένα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια ζωντάνια. Δηλαδή βλέπουμε και λίγο. Τα κατάλαβα. Είναι πολύ σωστό και συμφωνώ σε αυτό. Κίνηση. Απλά εγώ το έβαλα με την έννοια της ανάπτυξης ενός νησιωτικού μέρους. Mm-hmm. Βλέπετε, ας πούμε, τώρα ένας από εδώ, αν θα ρωτήσουμε, τι είναι πιο εύκολο να μπει στο λιμάνι του Πειραιά ή να φύγει από τη Ραφίνα. Τι είναι πιο εύκολο. Όχι μόνο, γιατί το λιμάνι της Περάμου. Και το λιμάνι. Επίσης, θα ήταν μια λύση για όσους έρχονται από την δυτική πλευρά, δηλαδή όσοι έρχονται από Θεσσαλονίκη. Αντί να πάνε Κεραμωτή, θα γλιτώνανε άλλα περίπου 60 χιλιόμετρα για να πας στην Κεραμωτή. Απλά το βάλαμε την έννοια να γίνει ένα μεγάλο και οργανωμένο μέρος. Ναι. Αυτό, το οποίο αυτό, να έχει μαγαζιά, ναι, να γίνουν μέσα. Γιατί όπως ξέρετε, όταν θα έχει τόσο κόσμο, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Τις ναυτιλιακές τις ρωτήσατε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσω. Οι ναυτιλιακές είναι τόσο ευνοημένες, έχουν τόσο ευνοϊκό καθεστώς και με τα πετρέλαια και ανταποδοτικά δίνουν τόσα λίγο στις κοινωνίες, που θα είναι οι τελευταίες που να τις ρωτήσουμε. Δεν θα ρωτήσουν τις ναυτιλιακές, κύριε Δέμπα. Κι όμως, δυστυχώς εκεί καταλήγουμε. Πάντοτε. Όταν υπάρχει αποφασιστικό κράτος και αποφασιστικότητα οι φορείς, οι ναυτιλιακές να μην ομιλούν. Δεν δικαιούνται για να ομιλούν. Συμφωνώ μαζί σας. Είμαι σκληρός βέβαια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται να μιλούν, διότι στις πλάτες αυτές έχουν γίνει πάμπλουτοι. Πάμπλουτοι. Εδώ βλέπετε, για ποιο λόγο έχει υποβαθμιστεί η γραμμή της Καβάλας πριν. Γιατί αυτή δεν τους συμφέρει, λέει. Έτσι. Αυτό. Τεχνιέντος. Αυτή είναι η απλή απάντηση. Από εκεί και πέρα, όσο και αν παλεύουμε το να διατηρήσουμε αυτή τη γραμμή, που ουσιαστικά το αν θα φύγει από την Καβάλα και θα πάει στο Φίλιππος, για τις νευτιλιακές είναι σαν να κάνουν το Καβάλα πρίνος. Άρα οικονομικά δεν θα τους συμφέρει. Εκεί θα είναι η μεγαλύτερη αντίδραση και εκεί φυσικά έρχεται το ίδιο το Υπουργείο, που αυτό θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Ενώ ότι δεν τους συμφέρει από πλευράς πετρελαίου, τιμής, τι δεν θα τους συμφέρει. Φέβαια. Γιατί, μα όταν έχουμε κάνει, έχουμε ψάξει τις μελέτες. Κάνουν δύο δρομολόγια με τα ίδια πετρέλαια το Κεραμωτή Λιμένας και ένα δρομολόγιο με τα, για πετρέλαια, λέω, για κόστος πετρελαίου, ένα μόνο δρομολόγιο το Καβάλα Πρίνος. Άρα τι συμφέρει. Συμφέρει ότι τα δύο δρομολόγια που κουβαλάς 240 αυτοκίνητα και 600 ανθρώπους, παρά το ένα δρομολόγιο που θα κουβαλήσεις 100 μόνο. Άρα γιατί είναι απλά Φίλιππος οικονομικά Πρίνος, και Φίλιππος μαθηματικά. Φίλιππος Πρίνος θα είναι ένα μισή ώρα. Βέβαια τώρα αυτό που λέω. Η απόσταση όμως είναι ίδια, ναι, όπως είναι το Καβάλα Πρίνος. Βέβαια τώρα σε αυτό απόσταση... που λέω, επειδή είπαμε για τις ναυτιλιακές, για να μην αδικούμε κιόλας, δεν ξέρω και τι αντίδραση θα έχουμε και στο Λιμένα, έτσι. Ναι, διότι φυσικά αυτό σημαίνει ότι αυτόματα ο Λιμένας της Θάσου νεκρώνει. Να σας πω κάτι. Αν πάνω όλος αυτός ο όγκος βγαίνει από το Φίλιππος και μπαίνει στον Πρίνο, νεκρώνει η πρωτεύουσα. Όχι, δεν νεκρώνει. Δεν νεκρώνει. Για ποιο λόγο. Το ζήσαμε. Αν θυμάστε, το λιμάνι του Λιμένα ήταν μέσα στην καρδιά του Λιμένα. Ναι, τα και θυμάμαι, το έβγαλε όπως το λέτε. Τα θυμάμαι πολύ καλά και τώρα πήγε ουσιαστικά ένα χιλιόμετρο προς τα εκεί, έφυγε από το κέντρο. Θυμάμαι τις αντιδράσεις που γινόταν, ότι δεν θέλανε οι περισσότεροι να φύγει, γιατί αμάν θα φύγει ο κόσμος, αυτός που σταματάει και πίνει και ένα καφέ κτλ. Τώρα όλοι, επειδή έχει αναπτυχθεί τουριστικά και ο Λιμένας, το κέντρο του Λιμένα δεν είναι όπως πριν από 20 χρόνια που είχε τρία ξενοδοχεία και πέντε νοικιαζόμενα. Ο Λιμένας διπλασιάστηκε, έτσι. Έγινε έτσι ένα τεράστιο μέρος. Καταρχήν ενώθηκε το λιμάνι πλέον, τα σπίτια έχουν ενωθεί δηλαδή, όλα. Επομένως, ο Λιμένας πλέον δεν ζει από τον, τον διερχόμενο. Δεν νομίζω όμως ζει από δεν τους νομίζω μόνιμους. Ότι θα συμφωνήσει. Το ίδιο και η Κεραμωτή. Δεν σας κάνει εντύπωση. Θα συμφωνήσει ο Λιμένας, εσείς πιστεύετε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ναι. Πιστεύετε θα συμφωνήσει. Ναι. Και ότι μόνο οι ναυτιλιακές θα αντιδράσουν. Εκτιμώ πως ναι, επίσης. Και σας λέω, δείτε το φαινόμενο της Κεραμωτής. Γιατί είχαμε και τη συνάντηση πρόσφατα και με τον Δήμαρχο, και ο οποίος μας είπε ότι έχει ετοιμάσει και μία μελέτη, έχει εκπονήσει μία μελέτη. Για ποιο λόγο δεν θέλουν τα βαρέα οχήματα στην Κεραμωτή? Διότι πλέον και η Κεραμωτή έχει αποκτήσει μόνιμους τουρίστες, μόνιμους επισκέπτες που ενοχλούνται. Εδώ όμως θα με επιτρέψετε να πω ότι εδώ έχουν δίκιο οι ναυτιλιακές όμως. Και να σας πω γιατί έχουν δίκιο οι ναυτιλιακές. Mm-hmm. Στην ώρα την οποία θα γινόταν το πέρασμα που ζητούσαν, δηλαδή τα ξημερώματα, ούτε ενοχλούσαν κανέναν, ούτε δημιουργούσαν πρόβλημα. Αυτό τώρα ότι αυτή η όχληση πάει και γίνεται εκεί στην Πέραμο και φεύγει από εκεί το δρομολόγιο, κατά μένα είναι υπερβολή. Και εδώ θέλω να είμαι δίκαιος, έχουν δίκιο οι ναυτιλιακές. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι για να μην τους αδικούμε και σώρα. Εδώ έχουν δίκιο οι ναυτιλιακές. Καταρχήν να πούμε την αλήθεια, και οι ναυτιλιακές κάνουν εκατομμύρια επενδύσεις. Δεν είναι τα φεριμπότ που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Βλέπουμε επενδύουν συνέχεια. Εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο
όπως εξυπηρετούν, άσχετα αν εμάς δεν μας αρέσει, κυρίως εμάς τους καβαλιώτες, το Καβάλα Πρίνος. Από εκεί και πέρα. Δεν μας αρέσει ότι πάει να καταργηθεί μια γραμμή επειδή δεν βγαίνει οικονομικά. Γιατί ότι δεν βγαίνει είναι δεδομένο, έτσι. Το βλέπουμε. Ναι, γιατί υποβαθμίστηκε. Μήπως εκεί όμως θα μπορούσε να οθεί και ένα κίνητρο με την τιμή. Δηλαδή, πλέον όπως ανέβηκε η βενζίνη, αν υπήρχε ένα κίνητρο με το εισιτήριο του αυτοκινήτου, μπορεί αυτός ο οποίος θα έκανε τα χιλιόμετρα Καβάλα και Ραμωτή και θα ξόδευε αυτή τη βενζίνη, πήγαινε έλα. Όχι, θα έλεγε θα πάω από την Πύρνο. Ώστε με αυτόν τον τρόπο έμεσα να υπήρξε ενδυνάμωση της γραμμής και να λέγανε ότι η γραμμή είναι βιώσιμη. Διότι και πράγμα τώρα και να βλέπεις κάποια καράβια να πηγαίνουν και να έρχονται άδεια και να είναι μια άγωνη γραμμή, έγινε Καβάλα Πρίνος. Πού έγινε άγωνη γραμμή? Που παλιότερα, αν θυμάστε και εσείς που είστε μεγάλος, παλιά. Πολύ. Ναι, πήγαινε λιμένα. Πήγαινε. Ναι, φυσικά. Καβάλα. Καβάλα Πρίνο, λιμένα. Ναι. Ή λιμένα Πρίνο, Καβάλα. Αυτό ναι, έχει, πώς, έχει, αυτό έχει πάνω από 20 χρόνια που καταργήθηκε. 15 χρόνια σίγουρα. Κάπου εκεί. Νομίζω έχει πάνω από 20. Μπορεί και παραπάνω. Ναι, έχει πάρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πώς αλλάξαν οι συνθήκες των πραγμάτων. Το θέμα είναι ότι το κομμάτι της σύνδεσης Καβάλας-Θάσου είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν μπορούμε βέβαια να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Υπάρχει μια πολύ καλή σύνδεση. Μας ενοχλεί η σύνδεση της Καβάλας Πρίνου. Και επειδή είναι και γνωστοί και φίλοι και στις ναυτιλιακές εταιρείες, εμείς πάντα τους λέμε ότι όταν επομένως αυτό το κομμάτι του Καβάλα Πρίνου, μπορεί η ίδια η επιχείρηση να αντέξει ένα μικρό κόστος, που είναι ένα κοινωνικό, εν πάση περιπτώσει, ένα κοινωνικό αγαθό που παρέχεται. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο κάνει οποιοδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να το δούμε και με αυτήν ακόμα την έννοια. Πάντως, εγώ εκτιμώ ότι είμαστε σε αυτό το σημείο για πολύ καλύτερα. Για τον ναυτιλιακό, πριν το κλείσουμε, επειδή το είχα κάνει μια κουβέντα με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Τσατσούλη, και τον είχα ρωτήσει κατά πόσο ανησυχεί το επιμελητήριο ή το προβληματίζει, κατά πόσο μπορεί να παρέμβει στο ότι κάποιοι προσπαθούν να κάνουν μονοπωλιακές μεθόδους. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε δυο ισχυροί. Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν άλλον να έρθει. Εμείς θα καθορίσουμε τις τιμές, εμείς θα καθορίσουμε το πλαίσιο και όποιος κι αν έρθει θα τον εξαφανίσουμε. Αυτό δεν αντίκειται στους όρους ανταγωνισμού. Και ξέρετε ότι μετά από τόσα χρόνια και τόσο οικονομική ισχύ, οι προσβάσεις τους από υπουργεία και αρχές είναι τόσο ισχυροί που πολλές φορές κάποιοι που έρχονται από άλλα μέρη τους βλέπουν σαν μαρίδες. Αυτό βέβαια σίγουρα δεν ευνοεί τους απλούς όλους τους πελάτες, τους πολίτες εδώ της περιοχής, κατά βάση αναφέρομαι Καβάλα και Θάσο, αλλά και όλους οι οποίοι είναι στην ευρύτερη περιοχή. Όμως μόνο το επιμελητήριο, είχα πει τον κύριο Τσατσούλη, είναι ένα σημείο το οποίο θα έπρεπε και θα μπορούσε να αντισταθεί κανένας άλλος στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, αν θυμάστε, δεν πρέπει να έχει και πολλά, 5-6 χρόνια περίπου, όταν είχε φανεί τότε πολύ δυνατά η υποβάθμιση κυρίως της γραμμής Καβάλας Πρίνου, το επιμελητήριο είχε βγει και είχε μιλήσει για καρτέλ. Οπότε όταν κάνεις καταγγελία για καρτέλ, δεν πρέπει να το αποδείξεις εσύ, πρέπει να το αποδείξει αυτός ο οποίος κατηγορείται. Αυτό δεν αποδεικνύεται από τις αποδείξεις. Δηλαδή αν θα έρθει κάποιος ελεγκτής και δει το εισιτήριο, ίδιες αποφάσεις, ίδια. Ότι τα πάντα είναι ίδια. Τόσο δύσκολη αυτή η διαδικασία, δεν θέλει νομίζω. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, βέβαια, σε μια ελεύθερη οικονομία ζούμε. Εμείς τουλάχιστον πρεσβεύουμε την ελεύθερη οικονομία. Αλλά από και την ελεύθερη άλλη, οικονομία συμφέρει τον απλό πολίτη τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Πρεσβεύουμε όμως και μια αγορά η οποία δεν μπορεί στο όνομα μιας ελεύθερης οικονομίας αυτή η αγορά να υποστεί κάποιες βλάβες. Πριν σας είπα για τη Σαμοθράκη και την οδυνηρή θέση την οποία βρίσκεται το νησί, ο λόγος ποιος είναι? Ότι υπάρχει μία μονοπωλιακή κατάσταση. Ναι. Για φανταστείτε εδώ, Καβάλα Θάσο, με αυτή τη σύνδεση που έχουμε, κύριε Δέμπα, μία και μοναδική εταιρεία να υπήρχε, μόνο μία, και να έλεγε: αυτές είναι οι ώρες, αυτά είναι τα δρομολόγια, αυτές είναι οι τιμές. Και άμα δεν σας αρέσει, να πάτε με τον μπάνιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το μονοπόλιο, ξέρετε, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Να σας πω κάτι όμως. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε και αυτό εφόσον και η γραμμή Λιμένας και Ραμωτής θα ήταν υποβαθμισμένη. Όχι, δεν είναι θα αυτό. Ήταν με άθλια φεριμπότ, αλλά σας είπα και πριν. Συμφωνούμε, εδώ κύριε Δέμα. Βλέπουμε ότι και οι δύο εταιρείες έχουν επενδύσει. Σοβαρότατες επενδύσεις. Σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ακόμα μέχρι και σήμερα είναι σε εξέλιξη. Εγώ το μόνο δηλαδή, που δεν έχω είναι καταλάβει. Τα καράβια το ίδιο που είχαμε πριν ξέρετε, από 20 χρόνια. Δεν έχω καταλάβει μόνο ένα πράγμα. Και αυτό αφορά βέβαια τις ναυτιλιακές και όχι εμάς. Για ποιο λόγο δεν βρήκαν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα τόσα πολλά αυτοκίνητα που μένουν έξω και πάνε με τα πόδια στην Κεραμωτή? Δηλαδή, αν πάμε και περπατήσουμε μέσα στα στενά της Κεραμωτής,
θα βρούμε κάποια στιγμή, κάποιες μέρες, εκατοντάδες. Εκεί δεν θα έπρεπε να δοθεί κάτι, να σκεφτούν ένα κίνητρο, ώστε αυτά να περνάνε, να γίνει μικρότερη βέβαια η τιμή ή κάποιο κίνητρο να δοθεί, κάτι άλλο. Αυτή είναι η αρμόδια, δεν είναι η δικιά μας η δουλειά, ώστε να περνάνε και αυτοί. Να μην περνάνε δηλαδή με τα πόδια. Αυτό βέβαια αφορά το δικό τους επιχειρηματικό συμφέρον, όμως νομίζω είναι κάτι που με προβληματίζει πολλές φορές. Δεν πρέπει τους πελάτες, πρέπει να τους φέρνεις, τους έχεις ευχαριστημένους, ικανοποιημένους, να είναι τίμιες οι σχέσεις σου και οι τιμές και να γεμίζεις και να πηγαίνεις και έρχεσαι. Γιατί για σκεφτείτε, σας λέω, να κλείνουν, να φεύγουν και στο τέλος να μην έχουμε εταιρείες ή να μείνει μόνο μία. Το φαντάζεσαι τι θα γίνει μετά? Θα είναι τραγικό. Μετά θα είναι τραγικό, όπως είναι για τη Σαμοθράκη τραγικό. Εγώ νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ βλέπω ότι κατά καιρούς, ναι, μεν υπάρχουν κάποιες συμπλέψεις, μετά υπάρχουν κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, βλέπουμε ότι βγαίνουν νέα πλοία. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει και η συχνότητα και η καλή τιμή και η παροχή υπηρεσίας. Γιατί όταν και να κλείνει αργά το νησί. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Δέμπα. Το πρώτο που συναντάει κάποιος είναι αυτόν ο οποίος θα σου παρκάρει το αυτοκίνητό σου μέσα στο φεριμπότ, θα σου κόψει το εισιτήριο κτλ. Πρέπει και αυτά ακόμα να τα προσέξουμε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι τιμές θεωρητικά είναι σχεδόν λογικές. Θα μπορούσαμε βέβαια να τα γίνει και λίγο μικρότερες, γιατί η απόσταση είναι πολύ μικρή. Αλλά αυτό νομίζω ότι το κρίνει και θα το έκρινε και πάνω ο ανταγωνισμός. Στους ξένους που ρωτάνε πάντα είναι τι ώρα κλείνει το νησί. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Είναι ψυχολογικό, πείτε το όπως θέλετε. Το καλοκαίρι, βέβαια, οι ώρες που είναι κλειστό το νησί είναι 5-6. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι κλείνει στις 11.30 περίπου. 11.30 και το πρωί 5-6 ώρα ξαναξεκινάει. Ναι. Μιλάμε πολύ λίγες οι ώρες. Είναι 6 ώρες κλειστό και είναι συνεχόμενο. Ναι. Το χειμώνα όμως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο έτσι. Το να λες ότι 6-6.30 άντε τώρα έγινε 7-7.30 νομίζω κτλ. Είναι νωρίς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε εκεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό να πάει πιο πίσω το τελευταίο. Για ψυχολογικούς εννοώ κυρίως λόγους, έτσι, ότι μένει αργά. Γιατί η συχνότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Με άδεια να πηγαίνουν και να έρχονται, δεν μπορεί να ζητάς τον χειμώνα να αυξήσει τη συχνότητα. Να σας πω την αλήθεια, επιχειρηματικά η από εδώ πλευρά λέει κάντε το και νωρίτερα. Μπας και μείνει και κοιμηθεί κανένας στην Κεραμωτή ή στην Καβάλα. Μπας και μείνει κανένας σε καμιά ταβέρνα να φάει και κάτι παραπάνω και πάει λέγοντας. Δηλαδή το κάθε τι. Έχει και τον αντίλογο, και τον αντίλογο του. Θα δούμε βέβαια και άλλα ζητήματα με τον κύριο Δέμπα μετά τις διαφημίσεις. Θα δούμε τι γίνεται με τον αντικαπνιστικό. Έχουμε ένα ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε μαζί. Γιατί έχει ταλανίσει πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλούς έχουν λεχθεί πολλές απόψεις. Θα δούμε τι λένε βέβαια και οι πολίτες, τι λένε οι αρμόδιοι. Θα έχουμε και την άποψη του κυρίου Δέμπα. Και νομίζω είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει και προσεχώς και ελπίζουμε και το κοινοβούλιο, το οποίο είναι το αρμόδιο, να δει να ρυθμίσει το νομοθετικό αυτό πλαίσιο. Όπως επίσης θα βάλω και στον κύριο Δέμπα. Το θέμα των ωραρίων των καταστημάτων, ότι είμαστε μια τουριστική περιοχή και δεν μπορούν κάποιοι να βάζουν σε μια τουριστική περιοχή υποχρεωτικά ωράρια μικρά και να ζητάμε τους τουρίστες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε. Στροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο, στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Μάρκο Δέμπα. Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν βέβαια τον τουρισμό, τις πρώτες μέρες στο επιμελητήριο, τα απόνερα θέλουν να πω έχω των εκλογών, τα όσα έλαβαν χώρα, τις πρώτες επαφές, τις πρώτες συναντήσεις, τις προοπτικές τις οποίες βάζει το νέο διοικητικό συμβούλιο, θα τα δούμε αυτά άλλωστε και στο κλείσιμο. Θέλω να πω όμως και σε κάποια λίγο έτσι πρακτικά θέματα, τα οποία θα μπει τώρα ήταν πρακτικά και αυτά περί τουρισμού που συζητήσαμε. Αφορά τον αντικαπνιστικό, αφορά τα ωράρια των καταστημάτων. Είναι και αυτή μια βαριά βιομηχανία χωρίς φουγάρο, με πολλές οικογένειες, ασχολείται πολλοί κόσμος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και πολλά προβλήματα. Καταρχάς, να δούμε τι λένε οι πολίτες πριν ακούσουμε και την άποψη και τις προτάσεις που έχει ο κύριος Δέμπας. Το θέμα της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι χώροι καφέ και εστίασης, επαναφέρει στο σκηνή δημοτική παράταξη ανάσα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, επικεφαλής παράταξης Παύλος Μιχαηλίδης πρότεινε να γίνει και μία διαβούλευση για το θέμα, προκειμένου να διαφυλαχτεί, όπως ο ίδιος δήλωσε, τόσο η υγεία των πελατών που δεν καπνίζουν, όσο και η υγεία των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. Αποφασίσαμε ως Δημοτική Παράταξη να ανοίξουμε ένα θέμα συζήτησης για το ζήτημα του καπνίσματος μέσα στους κλειστούς χώρους. Είδαμε ότι δύο δήμοι στην Ελλάδα, στα Τρίκαλα και στην Κοζάνη, ξεκινήσαν ένα διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως και τους καταστηματάρχες, τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας και αναψυχής,
με σαφώς την Δημοτική Αρχή, όπου να μπορέσουμε πραγματικά να συνεννοηθούμε, να γίνει μια διαβούλευση, να το πούμε καλύτερα, για να δούμε λίγο την εφαρμογή του νόμου. Καλό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί κάποιος που δεν καπνίζει, γιατί να τρώει τα ντουμάνια του αλουνού, ας πούμε. Να σέβεσαι και τον καπνιστή και τον μη καπνιστή. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Τι να πω άλλο. Με την πρόταση αυτή συμφωνούν σύμφωνα με τον Παύλο Μιχαηλίδη και οι ίδιοι καταστηματάρχες, οι οποίοι πολλές φορές καλούνται να πληρώσουν και πρόστιμα για το τσιγάρο. Όπως τόνισε, είναι μια λύση η δημιουργία ειδικών χώρων μέσα στα καταστήματα, έτσι ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να καπνίσουν χωρίς να ενοχλούν τους συμπολίτες τους. Άρα λοιπόν έχουμε έναν αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος δεν εφαρμόζεται πλήρως. Εμείς δεν ζητάμε να εφαρμοστεί ή να μπουν πρόστιμα στα μαγαζιά. Ζητάμε όμως με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να γίνει μια διαβούλευση, να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε σωστά και όχι εισπρακτικά, έτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καπνίζουν να προφυλάξουν την υγεία τους, οι εργαζόμενοι σε αυτά τα καταστήματα, αλλά και όσοι επιθυμούν να κάνουν το τσιγάρο τους, να μπορεί να γίνεται αυτό σε κάποιους χώρους ειδικούς μέσα στα καταστήματα, έτως ώστε να μειώσουμε την περίπτωση και με τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί το παθητικό κάπνισμα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ωστόσο είναι ότι στην εγκύκλιο για τον αντικαπνιστικό νόμο οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να τηρούν αυστηρά τον νόμο, ο οποίος απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας. Όπως διευκρίνησε και ο πρόεδρος των ιδιοκτητών καφετεριών νομού Καβάλας, Παναγιώτης Βασιλούδης, απαγορεύεται ρητά η δημιουργία χώρου καπνίσματος μέσα σε δημόσιους ιδιωτικούς χώρους, κάτι που είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο αντικαπνιστικός νόμος, το οποίο είναι νόμος του κράτους. Δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι νόμος το οποίο ήρθε τώρα και μία εγκύκλιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς στη χώρα μας, ότι πρέπει να εφαρμοστεί πολύ αυστηρά ο αντικαπνιστικός νόμος, γιατί θα έχει πολύ βαριά πρόστιμα στην Ελλάδα. Γιατί λέει ότι λένε αυτοί ότι δεν εφαρμόζεται. Εμείς στην αρχή, πριν γίνει ο νόμος αυτός, είχαμε πει να γίνει ο νόμος καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Αυτό απορρίφθηκε από το Υπουργείο και λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι νόμοι που βγαίνουν εδώ βγαίνουν βάσει αυτινών. Όπως είναι η Ευρώπη, έτσι ακριβώς είναι και η δική μας η νόμη. Και δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο νόμος είναι αυστηρός και πρέπει απαγορεύεται μέσα στους χώρους τους κλειστούς να καπνίζουν. Τα πρόστιμα είναι βαριά, ήδη τα ξέρετε πώς είναι. Ξεκινάει από 600 ευρώ το πρώτο πρόστιμο, 1200, 2400 και πάει και κλείσιμο το μαγαζί και μπορεί να βάλουν και μέχρι 10.000. Καφέ χωρίς τσιγάρο δεν γίνεται. Πρέπει να βγεις κάθε φορά έξω. Άντε, εδώ εντάξει. Αλλά οι άλλοι τι κάνουν. Να καπνίζετε, γιατί να μην καπνίζετε. Όπως κάποιος θα πληρώνει με τα τσιγάρα. Άμα το κάνουν, ας το κάνουν. Μια χαρά θα είναι. Ναι, γιατί όχι. Πολύ καλά θα κάνουν. Κάτι τέτοιο νομίζετε ευδοκιμούσε και στην πόλη της Καβάλας. Βεβαίως. Γιατί μας τρώει το έξω μες στο χειμώνα και κρυώνουμε. Τώρα αυτοί μερικές πόλεις που θέλουν, που κάνουν κάτι συγκεντρώσεις για να προσπαθήσουν να αλλάξουν και να προσπαθήσουν να το κάνουν κάποια μεταβολή στον νόμο, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι από το Υπουργείο, γιατί αυτός ο νόμος βγαίνει από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, πρέπει να έχουν όπως έχουν στον εξωτερικό χώρο και εδώ όπως και στην πόλη μας που έχουν εξωτερικό χώρο για καπνίζοντες, το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτό, έστω από δύο μεριές τα πλαστικά αυτά που βάζουν γύρω γύρω, πρέπει να είναι από τις δύο μεριές ανοιχτά για να μπορέσουν να καπνίζουν σε αυτόν τον χώρο. Αλλιώς αν είναι όλο κλειστό, απαγορεύεται και εκεί να καπνίζουν, γιατί θεωρείται δεύτερο κατάστημα. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και λέω μεγάλο θέμα διότι αυτοί οι οποίοι έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο έχουν άποψη. Αυτοί που έχουν επίσης ταξιδέψει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν άποψη. Ρωτά λοιπόν τον πρόεδρο του επενδυτήριου τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Το λέω από τη μια διότι υπάρχει η γκρίνια των καταστημάτων και θέλω να το θέσω σε όλες τις βάσεις για να το απαντήσετε. Τα καταστήματα λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, να υπάρξει ατομική ευθύνη. Δηλαδή, κύριοι, τασάκι δεν επιτρέπεται, κάπνισμα δεν επιτρέπεται, αλλά λάβει την ατομική ευθύνη, αρθεί το ελεγκτικό
ο ελεκτικός μηχανισμός να χρεωθεί στο αφημί σας και όχι στο κατάστημά μας. Διότι εμείς πολλές φορές τους διώχνουμε, πάνε στο δίπλα, πάνε στο παραδίπλα. Αυτό είναι τι λένε τα καταστήματα. Οι φανατικοί καπνιστές λένε εμάς ό,τι και να γίνει και με μείον 10 εμείς θα βγούμε, θα καπνίζουμε. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι καπνιστές ή μη καπνιστές οι οποίοι λένε δεν αντέχουμε άλλο αυτό το καπνισμά. Είναι η απόψη όπως σας αναφέρω. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει. Η καβάλα ίσως αποτελεί πόλη εξαίρεση, αλλά η εικόνα που έχετε και εσείς και θα μας την περιγράψετε, θέλω να μας πείτε τι γίνεται στο εξωτερικό που πηγαίνετε, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και τι στην καβάλα. Είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή που άρχισε να εφαρμόζεται. Καταρχήν έχουμε ως δεδομένο ότι υπάρχει ένας νόμος. Ένας νόμος ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε χώρες του τρίτου κόσμου. Εμείς ως χώρα και ως χαρακτήρες, έτσι κι αλλιώς, είμαστε λίγο πιο αυθάδεις. Ατίθαση μάλλον. Λίγο πιο ατίθαση. Δεν μας αρέσει πράγματι, το νομικό πλαίσιο. Δεν μας αρέσει να μπαίνουμε σε καλούπια. Είμαστε μια χώρα που παρόλο που υπάρχει ο νόμος, βλέπουμε να καταστρατηγείται από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται πάντοτε από τα πρόσωπα που μπορεί να είναι οι ελεγκτικές υπηρεσίες ή από τους ίδιους τις καταστηματάρχες, οι οποίοι με τον φόβο ενός προστίμου σου λέει εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα πας στο διπλανό, εγώ δεν σε αφήνω να καπνίσεις. Τώρα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Έχουμε τα καταστήματα που πραγματικά κάποιοι από αυτά δεινοπαθούν, γιατί δεν είναι εύκολο να πεις έναν πελάτη σου απαγορεύω να καπνίσεις και να το βλέπεις ταυτόχρονα να φεύγει να πηγαίνει σε ένα διπλανό και να το βλέπεις να καπνίζει και μάλιστα να είναι και μια παρέα, μια καλή παρέα, να ξοδεύει και χρήματα, άρα αισθάνεσαι και εσύ άσχημα. Δεν είναι επίσης σωστό όμως να βλέπουμε ελεκτικές υπηρεσίες να είναι κάθετες και απόλυτα αυστηρές στην πόλη της Καβάλας για παράδειγμα, ενώ αν θα πας ακόμα και στη γειτονική Χρυσούπολη ή στην Ξάνθη ή στη Δράμα, είναι σαν να μην υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος. Να είναι το τασάκι μπροστά σου, να σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα ή θα πρέπει ο νόμος να εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα όπως πρέπει να εφαρμόζεται και όχι επειδή υπάρχουν κάποιοι ευαίσθητοι ή υπερευαίσθητοι όπως μπορεί να τους πει κανείς, να εφαρμόζουν, να μην εφαρμόζουν τον νόμο. Στην Καβάλα, το να λέμε την πάση αλήθεια, δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Εφαρμόζουν απλά τον νόμο. Φυσικά. Δηλαδή το να του πει γιατί εσύ εφαρμόζει τον νόμο. Αυτό είναι το λογικό που σκέφτεται το καθένα. Είναι σαν να γίνεται κλοπή σε μια τράπεζα και η αστυνομία τη Καβάλα του συλλαμβάνει, να μπαίνουν στη Δράμα και στην Ξάνθη τη τράπεζα τη κλέβουν και λέμε καλά, στην Καβάλα του συλλαμβάνεται. Στην Ξάνθη και εκεί άλλοι νόμοι υπάρχουν. Άρα δεν πρέπει να εστιάζουμε σε αυτού που εφαρμόζουν, σε αυτού που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Αλλά το ζητούσα σε ένα άλλο θέμα. Ο νόμο είναι σωστό. Εγώ έβαλα άλλο θέμα. Έχω ενστάσεις για τον νόμο. Να σα πω την αλήθεια, και εγώ αντικαπνιστής είμαι. Δεν καπνίζω. Δεν μπαίνω τώρα αν είμαστε αντί το υπέρ. Θέμα είναι αν και ο νόμος σωστός. Και εμένα πολλές φορές με ενοχλεί που πηγαίνω σε ένα μαγαζί κάποιος καπνίζει, αλλά δεν με απασχολεί, δεν το δίνω σημασία. Ο νόμος, το παράλογο και το άδικο του νόμου είναι ότι τιμωρείται ο επιχειρηματίας. Πολύ σκληρά. Και δεν πολύ τιμωρείται. Σκληρά. Δηλαδή, σαν να λέγαμε ότι δεν τιμωρούμε τον δολοφόνο, αυτό που καπνίζει, τιμωρούμε πιθανόν αυτόν τον οποίο τον υποθάλπτει. Η συνέργεια αυτών που έχει, η συνέργεια. Ναι, ουσιαστικά ο καταστηματάρχης υποθάλπτει τον εγκληματία που είναι αυτός που καπνίζει. Άρα βάζουμε πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ ή πόσο μπορεί να είναι το πρόστιμο. Ο κ. Βασιλόδης είπε κι άλλο ότι υπάρχει και το κλείσιμο. Και εγώ λέω ναι, το εξής. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ανταγωνιστικό μαγαζί που ξέρω ότι είμαι στο όριο και το μαγαζί μου είναι γεμάτο δεν στέλνει 2-3 αλάνια μέσα να ανάψουν τα τσιγάρα, να μπει ο ελεκτικός μηχανισμός, να με γράψουν και να με κλείσουν το μαγαζί. Εκεί ποιος με προστατεύει εμένα από αυτούς που σκοπίμως το έκαναν από ανταγωνιστές, πήρα την τρίτη κλίση, χαίρεται. Γι' αυτό λέω ότι εδώ το θέμα δεν είναι αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Είναι σωστός ο νόμος. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Προστατεύει τους επαγγελματίες. Προστατεύει τους μη καπνιστές. Όχι, είναι μόνο. Τιμωρεί τους καπνιστές οι οποίοι είναι οι πραγματικοί δράστες. Είναι καθαρά εισπρακτικός νόμος. Το οποίο είναι πολύ εύκολο ανά πάσα στιγμή, ειδικά αν θα πάσεις στις 12 τα μεσάνυχτα, άντε πιθανόν από τις 8 μέχρι και τις 12, επειδή δεν κοιμούνται και οι υπηρεσίες, μπορεί να είναι επικίνδυνο το ωράριο να βγει κάποιος και να σου πει «Α, σε γράφω», αλλά μετά τις 12, αν θα βγείτε, μπορεί να είναι τρεις χειρότερα. Εκεί τώρα, βέβαια, αυτοί που κυκλοφορούν μέχρι τα ξημερώματα, μην έχουμε και απέτηση να πάνε στο Μέγαρο Μουσικής ή σε Βαγές Ίδρυμα. Ένας που κυκλοφορεί 2 και 3 και 4 το πρωί ή πάει στα μπουζούκια,
Εντάξει τώρα, εκεί δεν είναι πνευμολογική κλινική, έλεος. Αλλά εγώ μιλάω για τις βατές ώρες. Τα εστιατόρια, τα εστίες, δηλαδή. Δεν μπορεί σε αυτά τα μαγαζιά να μπαίνουν με τα παιδιά τους και ο άλλος αδιαφορώντας να καπνίζει, να βλέπει μια οικογένεια με μωρά, με παιδιά και να λέω: εγώ θέλω να καπνίζω, δεν με ενδιαφέρει. Τρώω το ψάρι μου και θέλω να καπνίζω. Όχι, έχω τύχει σε πάμπολους καυγάδες, κυρίως με οικογένειες που έχουν μωρά παιδιά, όπου ένας διπλανός τους να καπνίζει και να γίνεται ολόκληρη φασαρία. Και ο ίδιος ο καταστηματάρχης να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κρύβεται. Κύριε Δέμπα, πρέπει να κρυφτεί ο καταστηματάρχης, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Τι να κάνει, να κάνει τον αστυνομικό. Επειδή ο Έλληνας, να το πω έτσι, κυρίως όταν είναι προσωποποιημένη, θα λέγαμε, προσωποποιημένο το πρόστιμο που θα φάει. Είναι διαφορετικά, κύριε Δέμπα. Το βλέπουμε, θα είναι διαφορετική αντίδραση. Θα πει μέσα την ταυτότητά σας, το αφημί σας, θα χρεωθεί και φύγαμε. Το κομμάτι αυτό θα πρέπει να αλλάξει, εφόσον δεν θέλεις να σεβαστείς τον νόμο και θέλεις να καπνίσεις, άρα εσύ παίρνεις την ευθύνη έτσι απάνω σου και αναλόγως θα το χειριστείς. Εάν βέβαια το κατάστημα σου προσφέρει και την εξυπηρέτηση, πάρε και το τασάκι, πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο, τότε πιθανόν υπάρχει να υπάρχει συνευθύνη και η ευθύνη του ίδιου καταστηματάρχη. Συμφωνούμε. Τώρα, ο νόμος αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει. Πιστεύετε, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Όσον αφορά το κάπνισμα, την απαγόρευση του καπνίσματος. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Τι να βελτιωθεί. Για τον καταλογισμό ευθυνών μιλάω. Αυτό ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό μιλάω. Αυτό τελείως. Το άλλο δεν αλλάζει, κύριε Δέμπα. Αυτό είναι δεδομένο. Το άλλο δεν θα αλλάξει. Τώρα, το αν θα υπάρχουν κάποιοι χώροι. Δηλαδή, πρόσφατα που ήμουν και στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχουν κάνει κλειστούς χώρους πακεταρισμένους, που μπορείς πλέον εκεί ως καπνιστής να πας μέσα να καπνίσεις. Σεβαστό είναι και αυτό. Μου έχει τύχει. Σεβαστό, και σε, κύριε Δέμπα. Εστιατόρια του εξωτερικού επίσης να υπάρχει πακεταρισμένος χώρος με τζαμαρίες, όπου εκεί είναι να πάνε οι καπνιστές και να καπνίσουν. Θέλουμε να περάσουμε και ένα τέτοιο μέτρο. Ας το περάσουμε. Σεβαστό. Εδώ, είναι το σεβαστό μόνο που αυτό υπάρχει, που λέτε, αν θυμάμαι καλά, 400 τετραγωνικά μέτρα, πόσο είναι. Δηλαδή ουσιαστικά τα night club και τα κέντρα μπουζούκια και το καθεξής, εκεί μπορείς να καπνίσεις ελεύθερα, γιατί υπάρχει, είναι μεγαλύτερος ο χώρος και δεν ξέρω το τι πρέπει να γίνει. Πάντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Δυστυχώς πάλι χτυπιέται ο επιχειρηματίας, δηλαδή πάλι ο επιχειρηματίας την πληρώνει και πολλές φορές χωρίς ουσιαστικά ο ίδιος να φταίει. Και σας λέω το σκεπτικό και του ανταγωνισμού, αλλά και της ίδιας όταν έρχεται μια μεγάλη παρέα και σου λέει: α, εμείς θέλουμε να καπνίσουμε. Και εκείνη τη στιγμή εσύ σκέφτεσαι ότι αυτή η παρέα θα μου αφήσει πιθανόν 50, 100, 200 ευρώ, πώς θα τον πεις φύγε. Όταν πιθανόν αυτά τα 200 ευρώ θα πληρώσεις και το μισθό, θα πληρώσεις και το ΦΠΑ σου, ναι, και θα πληρώσεις και κάτι άλλο. Είναι, όπως το λέτε. Είναι περίεργα τα πράγματα. Βέβαια, το καλό ότι ζούμε σε μια χώρα που σχεδόν 7 μήνες ή και 8 μήνες. Αυτό μας σώζει, κύριε. Μπορούμε και είμαστε εξωτερικούς χώρους. Αυτό που λέτε, αυτό μας σώζει, έτσι. Αλλιώς θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα. Σαν λαός. Σαφέστατα. Στο θέμα έχετε γίνει αποδέξεις παραπάνω για τα ωράρια με τα καταστήματα, mm-hmm, ότι μια τουριστική περιοχή mm-hmm δεν μπορεί να μπαίνει ένα πλαίσιο. Και ξέρετε, το ανησυχητικό για μένα είναι, και το έχω πει πολλές φορές προς πάσα κατεύθυνση, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο νόμος λάστιχο ή το δυνητικό mm-hmm ή κατά την κρίση ή κατά την ανοχή. Και θέλω να γίνω και σαφής, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω ούτε με μισόλογο ούτε με υπαινιγμούς. Δεν θέλω το χωροφύλακα να έχει την δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τον καταστηματάρχη σε πόση ώρα να κλείσει ή να μην κλείσει. Ναι. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς και, και υποψίες συναλλαγών. Και επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε και την αστυνομία μας, αλλά και τους επαγγελματίες, θα πρέπει να είναι ρητά και ξεκάθαρα και να μην υπάρχει αυτό το εντάξει, φεύγω, χαμήλωσε και άλλη μία ώρα. Να είναι καθαρά τα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε τουριστικό, να γίνουν τουριστικές ζώνες μέχρι 3, 4, 5, 7 το πρωί, 9. Δεν με ενδιαφέρει να παίζουν όπως είναι στον κόσμο mm-hmm που είναι τουριστικές ζώνες. Αλλά δεν μπορεί σε τουριστική ζώνη 2 η ώρα ή 2,5 ώρα, όχι χαμηλώσει το, όχι κάντε κτλ. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Τι θέλουμε, γιατί πριν στο πρώτο μέρος αναπτύξετε εξαιρετικά τις προτάσεις, τις σκέψεις σας και τις προοπτικές του επιμελητηρίου για τον τουρισμό. Τουρισμός όμως δεν είναι κάτι μονοδιάστατο. Σίγουρα, είναι κάτι πιο σύνθετο πράγμα. Τουρισμός, τώρα παίρνω βέβαια το μέρος των επαγγελματιών, αλλά είμαι αποδέκτης πολλών παραπώνων και αν θέλετε και τα νησιά ξεσηκώθηκαν, mm-hmm, τα μεγάλα νησιά, που πήγανε και κάνανε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε βουλευτές και τους είπανε ότι εδώ υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Λύστε τα. Εδώ θέτετε ένα σοβαρό θέμα. Δεν είναι, είναι καταρχήν και το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και το ωράριο των, ουσιαστικά των κέντρων, ας το πούμε, διασκέδασης, καφέ, μπαρ, ξενυχτάδια και ούτω καθεξής. Αναφέρω και τα εμπορικά καταστήματα, γιατί και στη συνάντηση που είχαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας,
με την διοίκηση, με τον κύριο Λεμονίδη και τα μέλη της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, πραγματικά συζητήθηκε το θέμα και του ωραρίου των καταστημάτων για την πόλη της Καβάλας, από τη στιγμή που θέλουμε και μιλάμε ότι είναι μια τουριστική πόλη και θέλουμε να την κάνουμε ακόμα μια καλύτερη τουριστική πόλη. Και πραγματικά συζητήθηκε το θέμα του ωραρίου και μάλιστα και από τα ίδια τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, ότι θα πρέπει, γιατί ουσιαστικά ο Εμπορικός Σύλλογος αποφασίζει ωράρια λειτουργίας, Κυριακές και ούτω καθεξής, ότι ίσως θα πρέπει τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες να δούμε ένα διαφορετικό ωράριο λειτουργίας και των εμπορικών καταστημάτων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μία κίνηση που πιθανόν είναι ζωντανή ακόμα και στις 3 ώρα το μεσημέρι ή είναι ζωντανή στις 9.30 με 10 ώρα το βράδυ, δεν σημαίνει επομένως ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε ένα ωράριο 5.30-8.30, για παράδειγμα. Μπορούμε να δούμε ένα ωράριο το οποίο να ξεκινάει όχι στις 8.30 το πρωί, μπορεί να ξεκινάει πιθανόν στις 10 το πρωί, γιατί πάντα πρέπει να δούμε και τα κοστολόγια, το προσωπικό, τα 8 ώρα τους, τα ρεπό τους, όλα αυτά να μπουν σε μία διαδικασία. Και όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Τα περισσότερα μα καταστήματα σε τέτοιες περιοχές δεν ξεκινάνε από τόσο νωρίς, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, ξεκινάνε μετά τις 10. Και πολλές φορές έχουν και ένα συνεχές ωράριο, το οποίο τελειώνει σε κάποια ώρα πολύ πιο αργά το βράδυ. Άρα θα μπορούμε να μοχλεύσουμε και να δούμε το τι γίνεται και πιθανόν ίσως και το χειμώνα επίσης να έχει κάποια διαφορετικά ωράρια. Όσον αφορά στο ωράριο των καταστημάτων, των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, γιατί τα εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, ζαχαροπλαστεία, ανθοπολία, ουσιαστικά είναι ελεύθερο το ωράριο. Και αν θα δείτε, σχεδόν είναι 12 και 15 ώρες ανοιχτά αυτά τα καταστήματα. Είναι και φυσιολογικό και βλέπετε ότι οι ίδιοι αυτοί αυτό δεν έχουμε οι επαγγελματίες, όταν ειδικά είναι και γιορτές, κρίνουν αυτοί. Ναι. Δηλαδή σου λέω: εγώ και 11 ώρα μπορεί να καθίσω και να πουλήσω είτε αυτά τα οποία θέλω και να αξίζει και το ξενύχτη μου. Γιατί αν δεν είναι μια μέρα γιορτής και είναι μια απλή καθημερινή, μπορώ να κλείσω και 8 η ώρα θέλω. Ακριβώς. Άρα αυτό όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα και προς τιμή του και Εμπορικός Σύλλογος που φαίνεται ότι τον προβληματίζει και θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά για τα ωράρια λειτουργίας των... που γίνεται με την παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δίνει μια παράταση. Κυρίως που έχουν μουσικά όργανα μέσα ή παίζουν μουσική και ούτω καθεξής. Υπάρχει και προβλέπεται κάτι το οποίο λέει μία μέχρι τις μία. Σε κάποιους άλλους, ανάλογα με την άδεια την οποία θα έχουν πάρει, μπορεί να είναι και τρεις, μπορεί να είναι και πέντε και ούτω καθεξής. Βέβαια, πάντοτε στα πλαίσια του σεβασμού, γιατί καλό να έχουμε μουσική, μουσικά όργανα, αλλά όταν είμαστε δίπλα σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα τουριστικό κατάλημα και εγώ από κάτω ή από δίπλα παίζω, λες και είμαι σε ένα χώρο που δεν υπάρχει γύρος μου άλλος και παίζω στην διαπασό, να το πω έτσι, λες και είμαι μία δίσκο, αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα και θα πρέπει να σεβαστούμε και τα δύο. Εγώ προσωπικά ζω πάρα πολύ στη Θάσο. Το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα στους επαγγελματίες και το ξέρουν αυτό, υπάρχει ένα κόστος. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία που μπορούν να στρέφουν κατά αυτόν τον τρόπο τα ηχεία που μπορεί να είσαι πολύ κοντά και με ανοιχτά και να μην το ακούς. Αλλά απ' την άλλη να πεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, παίζω όπου θέλω και όπως θέλω και στραμμένο όπως θέλω και δεν με ενδιαφέρει αν θα κοιμηθείς ή όχι. Δηλαδή εδώ υπάρχει λογική, υπάρχει και η τρέλα. Σίγουρα. Και θα πρέπει να συμβαδίζει και το ένα και το άλλο και μην λησμονούμε ότι και κάποιοι θέλουν και να κοιμηθούν δηλαδή έτσι. Αλλά δεν πρέπει να παραβιάζουμε κάποιους κανόνες. Γιατί δεν έχουμε μόνο τουρίστες που έρχονται για να διασκεδάσουν. Έχουμε τουρίστες, οικογενειάρχες πείτε τους ή κάποιες ηλικίες που έρχονται να επισκεφθούν την περιοχή, να κάνουν τα μπάνια τους και για ζώνες, ξέρετε, και να φύγουν. Μίλησα για ζώνες διασκέδασης που να μην μπορεί κάποιος να πει εμείς θέλουμε, έχω δει μέρη και στην Κύπρο 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, στη Ρόδο. Αν και είστε νεαρός, δεν ξέρω αν θυμάστε, το παλιό για παράδειγμα. Τι ήταν το παλιό? Ένα εξαιρετικό μέρος διασκέδασης. Τελείως. Κάποια στιγμή πήγε προς την Ηρακλίτσα. Κοιτάξτε, που επίσης είχε εξαιρετικά μέρη. Επειδή τώρα ξύνεται παλιά πληγή, στο παλιό το επέβαλαν, το επέβαλαν να γίνει νεκροταφείο. Οι κάτοικοι, οι οποίοι έχοντας την όποια κοινωνική δύναμη είχαν, τη χρησιμοποίησαν και είπαν: εδώ θα γίνει νεκροταφείο. Θα κοιμόμαστε από τις 8 η ώρα και δεν θα κυκλοφορεί ούτε γάτα. Και ακόμα κι αν και κανένα σκυλί είναι, το πετάνε και καμιά φόλα, ξέρετε, εκεί πέρα, ούτε να μην γαβγίζουν και τα σκυλιά.
Είναι μια κατάσταση εξωφρενών. Και εμείς στην Καβάλα τα συναντάμε τέτοια φαινόμενα. Καλά, βέβαια, τέρατα και κτίνη υπάρχουν παντού, δεν υπάρχουν. Πιστεύουμε τώρα βέβαια ότι εμείς τουλάχιστον αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός, γιατί για μας επιχειρηματίας είναι και ο ξενοδόχος, επιχειρηματίας είναι και το κατάστημα, επιχειρηματίας είναι και το καφέ μπαρ εστιατόριο. Άρα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να συνυπάρξουν με ένα σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Εσείς σκέφτεστε να κάνετε μια σύσκεψη, να τους φωνάξετε, να συζητήσετε, ώστε να υπάρξουν και καταγεγραμμένες και επίσημες προτάσεις. Δηλαδή, να υπάρξουν και προς το Υπουργείο και προς τους αρμόδιους νομοθέτες, ότι κύριε, εμείς προτείνουμε αυτήν εδώ την ζώνη, την τουριστική ζώνη, για την Καβάλα αναφερθώ, ή για τη Θάσο, ή ξέρω εγώ για την Κεραμωτή, ή για την Πέραμο, ή για την Ηρακλίτσα που αναφέρεται. Το παλιό πια έχει αστικοποιηθεί, είναι. Δεν έχει λόγο τώρα να συζητήσω για το παλιό. Μιλάω για τις περιοχές που δεν έχουν αστικοποιηθεί πλήρως. Να υπάρχει αυτή η ζώνη, στην οποία και κατά τους καλοκαιρινούς, για να υπάρχει και οικονομικό αντικείμενο, μπορεί να είναι και 24ωρο. Δεν θέλει να κλείσει, ρε φίλο, άλλος. Να πάει 6, 7, 8 το πρωί, 9 και συγχρόνως μετά να λειτουργεί και σαν beach bar και να πάει όλο το 24ωρο. Αλλά να είναι σε ζώνες, να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και να μην ομιλεί κανένας ή να μην ενοχλούν αυτούς οι οποίοι θέλουν να κοιμηθούν, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε περιστασιακοί. Εκτιμώ δυστυχώς ότι όπως έχουν αναπτυχθεί οι πόλεις μας και οι περιοχές μας, είναι πολύ δύσκολο πλέον να γίνει κάτι τέτοιο. Ζώνες τέτοιες εννοείται. Ζώνες τέτοιες. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον τους χώρους. Να δούμε μέσα το κέντρο της πόλης της Καβάλας. Πάμε για παράδειγμα μαγαζί το οποίο είναι στο Φάληρο, το οποίο λειτουργεί με δυνατή μουσική μέχρι τις 1-2. Άπειρες καταγγελίες. Πάμε σε μαγαζί. Το οποίο άμα το κλείσουμε, ξέρετε, θα πάνε μετά οι πολίτες στη Δράμα με κίνδυνο 70 χιλιόμετρα να κλαίμε ανθρώπους. Και θα λέμε νεκρή πόλη Καβάλα. Όχι, και τι κίνδυνος να σου πω κάτι. Νοκ, γιατί αν ένα κλαμπ το κλείσεις, θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί που να πάνε στο κλαμπ θα πάνε. Ποια είναι η επόμενη επιλογή, η Δράμα. Η Δράμα είναι 70 χιλιόμετρα. Ο δρόμος έχει κινδύνους. Αν θυμάστε, είχαμε την Μπίκιο Ρώσο, είχαμε τη Σαμάνθα, η οποία ήταν στην περιοχή της Καλαμίτσας. Τη Σαλίνα. Τότε, Σαλίνα στην Ηρακλίτσα, που τότε είχε 4 σπίτια. Το σύμβολο θυμάστε σε πόσο καιρό έκλεισε. Ποιο το έκλεισε. Είπε ο δίπλα κάτοικος θα κλείσει. Αυτό. Το ίδιο έγινε με τη Σαλίνα, το ίδιο έγινε βέβαια, με την Πίκιο Ρώσο. Βέβαια, να μην αδικούμε τους πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται, όταν σου λέω ότι πρέπει να συνεννοηθούμε για να κοιμάμε και λες ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, εδώ είναι η άλλη. Εδώ είναι ακριβώς το ότι ποτέ μέχρι και σήμερα δεν έχουμε φτιάξει ένα χώρο ταξικό σχεδιασμό που να έλεγε ότι εδώ είναι τουρισμός, εδώ είναι καταλήματα, εδώ είναι αστική ανάπτυξη, εδώ είναι ξενοδοχεία, εκεί είναι κτηνοτροφικές μονάδες, εκεί είναι το ένα, εκεί είναι το άλλο. Εδώ δυστυχώς βλέπουμε κτηνοτροφική μονάδα δίπλα σε ξενοδοχείο, βλέπουμε δίσκο πάνω στην παραλία και παραδίπλα κάμπινγκ να κοιμάται κόσμος, βλέπουμε τα παράλογα. Πώς ήταν το έργο Βαλκανιζατέρ, το Βαλκανιζατέρ, ναι. Έτσι, Βαλκανιζατέρ. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον έχουμε κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθος στο σχεδιασμό μας που συνεχίζουμε και σήμερα. Μιλάμε για την Ελλάδα του 2018-2020. Δεν έχουμε κτηματολόγιο, δεν έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει από πλευράς αποφάσεων την επόμενη μέρα για πολλά σχέδια που γίνονται, προβλέπονται, τα οποία δυστυχώς μετά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες δυστυχώς που έχουμε. Κάποιοι θα γκρινιάζουν, κάποιοι θα φωνάζουν, δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει αυτός ο κατακελτικός λόγος. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρξουν όλα αυτά μαζί, να σέβεται το ένας τον άλλον και πραγματικά εμείς τουλάχιστον για την περιοχή μας που ενδιαφερόμαστε, εμάς μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, μας ενδιαφέρει να λεγόμαστε τουριστική περιοχή. Μας ενδιαφέρει να γίνουμε η Μύκονος εδώ, ας το πω έτσι, των Βαλκανίων, με την καλή έννοια. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες θυσίες. Και αυτές οι θυσίες θέλουν αίμα και θέλει να σπάσουμε και αυγά. Καλή επιτυχία, εγώ να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάει, ούτως ή άλλως θα έχουμε τη δυνατότητα τακτικά να λέμε, να ελέγχουμε και εμείς από την πλευρά μας την εξουσία, πέρα τα όσα σας λέει αντιπολίτευση, στο τι γίνεται. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχουν οι δεσμεύσεις. Τα έχουμε εδώ μπροστά όλα. Θα τα βλέπουμε τι γίνεται μαζί με τους συνεργάτες σας. Και ήδη εδώ υπάρχουν και το τι έχουμε κάνει, έτσι, να ξέρετε. Με τους συνεργάτες σας θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο εκτιμώ ότι δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε μια πολύ επιμακρόν αποχή επί της δημόσιας συζητήσεως, διότι αυτό μετά δημιουργεί άλλα ζητήματα. Πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται αυτή η κουβέντα. Καλή επιτυχία και καλή θητεία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εσάς που μείνατε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.